Δεν ακούγόμαστε, τώρα ακούγόμαστε. Τώρα ακούγόμαστε. Με κοροϊδεύεις. Ναι, δεν το είχα δει, συγγνώμη. Γεια σας. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, γιατί γύρισε, επέστρεψε ο άσωτος ιός. Yes, ήρθα. Καλά, ιό δεν τον λες. Είμαι πολύ μικρή για να τον έχω ιό. Δεν ξέρω, πες μας την ηλικία, στην πραγματική, όχι χθες που λέγεις ότι είσαι 25. Είμαι, θα πέφτει με τα ντουβάρια. Μάλλον δεν άκουσες καλά. Ναι. Είπα χθες ότι είμαι μεταξύ 25 ναι. και 30. Και να, η φίλη μου η Παναγιώτα, κάτσε να τη δούμε τι γράφει, γιατί μας θέλει μήνυμα. Η Παναγιώτα. Όχι, ο ένας φίλος μου Παναγιώτης ήταν. Α, αλλά δεν πειράζει. Παναγιώτης, Παναγιώτα, να. Πολιτή. Α, όχι. Όχι άλλο. Εντάξει, καλησπέρα είπαμε. Είπαμε. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, πόσο χαίρομαι που επέστρεψες, αλήθεια. Επέστρεψα. Εχθές το έδειξα πολύ στο φλερ. Αν και ναι, τα ακούγαμε όλοι εκεί που ήμασταν, ήσουν σε κάτι μεγάφωνα, δεν θέλω να σου τρομάξω. Ναι. Ναι, μέσα από το Wave Radio. Λέγανε τουλάχιστον έτσι καλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Αφού είπα, ρε παιδί μου, αφού το πήγαινες καλά, ήταν να κάτσω μέχρι και την Κυριακή, άμα ήταν να κόμουν από Δευτέρα. Τι έγινε. Να, η Παναγιώτα μας ρωτά για τις προσκλήσεις. Πες τις εσύ της Παναγιώτας για τις προσκλήσεις. Ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις και απλώς θα πείτε, ναι, γιατί ανακοινώσαμε πριν από λίγο για το Burger Festival τους τυχερούς που κέρδισαν τις διπλές προσκλήσεις. Από μία διπλή πρόσκληση στη Θεσσαλονίκη για 18, 19, 20 του μηνός. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook λοιπόν και δείτε τα ονόματα και τις προσκλήσεις δεν τις παίρνετε. Απλώς πηγαίνετε στην είσοδο του Burger Fest, λέτε το όνομά σας, σας βρίσκουν, θα σας έχουν σημειωμένους και μπαίνετε δωρεάν μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον χώρο του Burger Festival. Συγχαρητήρια στους 6 τυχερούς που κέρδισαν. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook να δείτε το όνομά σας. Αν είναι το όνομά σας, σημαίνει ότι εσείς έχετε κερδίσει και μπορείτε να μπείτε δωρεάν μέσα στο χώρο του Burger Festival 18, 19, 20. Να πούμε βέβαια ότι η πρόσκληση ισχύει για μία από τις 3 ημέρες, έτσι. Να τα πούμε και αυτά. Μπαίνετε δωρεάν μέσα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι είμαστε live από τη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στις 4 Star FM 97,1. Ενώ 2-3 μέρες μας είχατε χάσει λίγο από εικόνα. Ναι. Τώρα έχετε και εικόνα. Μέσα από ήχο μόνο. Μέσα από ήχο και μέσα βέβαια από τα social media. Σε ποιον πλανήτη, στον Άρη. Δεν ξέρω τι γίνεται, λοιπόν. Και μέσα από τα υπόλοιπα social media βέβαια παρακολουθείτε ό,τι συμβαίνει εδώ από τα stories μας, τα βίντεό μας, στο Twitter και στο Instagram, RantevouStarFM ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag RantevouStarFM για να επικοινωνήσετε μαζί μας πιο άμεσα. Τι ωραία που ήταν χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν σαν να είσαι εδώ. Βγήκε στον αέρα και σχολιάσαμε μαζί. Θες να το κάνουμε αυτό κάθε μέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι. Όχι, αλλά ήταν ωραία γιατί βάλαμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Βάλαμε και το throwback. Πώς φάνηκε αυτό. Ωραίο ήταν το throwback. Μου θύμισε τις παλιές καλές εποχές. Αυτές τις αθότητας. Να το κάνουμε μια φορά έτσι σε 2 εβδομάδες να το κάνουμε αυτό. Μια αφιερωματική εκπομπή. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε να ξεκινήσουμε αφού είπαμε και ποιοι είμαστε. Βάσια Πανοπούλου να ξαναπούμε. Και Άκι Τσακίρη, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Καλαργύρου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, να το ξαναπούμε αυτό. Αφού είπαμε και τα social media. Σήμερα. Αφού είπαμε και τα social media, αφού είπαμε και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο μπο με το ολοκαίνουργιο τραγούδι Τα Σημάδια που έχει κάνει με την Γεωργία Βρανά και το ακούμε. Είναι εθιστικό και μας αρέσει. Και πάμε να το ακούσουμε και να ξεκινήσουμε με αυτό. Αμέ. Επιστροφή λοιπόν μετά τον Μπο. Μετά τον Μπο και το ολοκέντρο τραγούδι, όπως είπαμε, τα σημάδια. Να ξαναπούμε ότι οι προσκλήσεις είναι διπλές που κερδίσατε εσείς για το Burger Festival από την εκπομπή μας. Έχουν ήδη δοθεί τα ονόματα των τυχερών. Μπορείτε να πάρετε άλλο ένα άτομο λοιπόν. Και έχουν ήδη δοθεί στην εταιρεία διοργάνωσης. Μπορείτε να πάρετε το αγόρι σας, την κοπέλα σας, τη θεία σας, τη μαμά σας, τον μπαμπά σας, τη συνάδελφό σας, την συνάδελφο που είχατε γκόμενα παλιότερα, τελικά σας έφερε η μοίρα να είστε στο ίδιο γραφείο. Οι πεθερές να πάνε και να δώσουν μια ευκαιρία στις σχέσεις τους, καταλαβαίνεις. Οι πεθερές οι οποίες έχουν αυτή την κόντρα που υπάρχουν. Άντε καλέ, αυτά μόνο στα σειρά του Mega γίνονται. Και στις καινούργιες, το σύριαλ. Άλλο αυτό, εντάξει, και στην καινούργια. Αυτό δεν είναι ακριβώς σύριαλ, είναι σύριαλ. Είναι καινούργιο. Και τώρα λοιπόν που πήγαμε στα ελληνικά τα τηλεοπτικά, θα σε πάω λοιπόν εγώ σε ένα θέμα που βγάζει το label news.gr σήμερα το πρωί. Παρέμβαση εισαγγελέα για το Game of Love μετά από χιλιάδες καταγγελίες τηλεθεατών. Στο ΕΣΟΡ θα απολογηθεί ο Antenna. Υπάρχει περίπτωση να κοπεί το reality, λέει. Γιατί. Σε πληροφορώ ότι χθες ανεβαίνω επάνω το βράδυ που γύρισα να δω τι κάνει η μαμά μου. Πω για μαμά, κάνεις πως είσαι και βλέπει Game of Love. Αλήθεια, θα τρελαθώ. Αλλά όχι, στο ζάπινγκ το επέτυχε. Αν διανοηθώ ότι. Στο ζάπινγκ το έτυχε, μετά έβλεπε ύπεθρο που έχει κάτι για τους μελισσοκόμους. Λοιπόν, που είχε ένα θέμα για τους μελισσοκόμους. Κατεμπήκωσε λοιπόν προκαταρκτική εξέταση, όπου διαβάζουμε στο labelnews.gr, θα διενεργηθεί από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας για το νέο reality του Antenna Game of Love. Κλήση για ακρόαση λοιπόν έστειλε το ΕΣΟΡ στον τηλεοπτικό σταθμό Antenna σχετικά με το reality. Το Συμβούλιο κινήθηκε λαμβάνοντας υπόψη του και σωρία καταγγελιών σχετικά με την ποιότητα του προγράμματος. Η ακρόαση ορίστηκε για την προσεχή 3η 22 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών, Ηλίας Ζαγορέος, διέταξε την διενέργεια της έρευνας, την οποία θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Γιάννης Παναγόπουλος. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί ασέμνων προς τους υπεύθυνους του τηλεοπτικού σταθμού Antenna, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τα μέλη του ΕΣΟΡ, καθώς θα ελεγχθεί το ενδεχόμενο να έχουν διαπράξει παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει πάντα το labelnews.gr, ο σταθμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα ενδεχόμενα προστίμου αλλαγή σήμανσης και ώρας μετάδοσης. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα. Εντάξει. Λίγο δεν τους άρεσε από ό,τι φαίνεται το. Καλά, ότι δεν τους άρεσε για εκείνη την ώρα. Το ξέραμε και το είχαμε πει ξανά εδώ, ότι τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν και πάρα πολύ καλά, ας πούμε. Και σαν... Κοίταξε, για πρεμιέρα έκανε μονοψήφια. Από εκεί και πέρα έφτανε το δεκάρι, αλλά και πάλι. Δεν είναι. Ας συνειδητοποιήσουμε και είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν είναι. Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Βασικά δεν είναι για 9 η ώρα το βράδυ. Είναι για μια ώρα πιο αργά. Ας πάει μια ώρα πιο αργά. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Όχι να πηγαίνει όμως τόσο νωρίς το βράδυ. Αυτό είναι που τους πείραξε στην ουσία. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει η σήμανση και η ώρα μετάδοσης. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε βέβαια στο labelnews.gr. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση. Θέλω κάτι πιο ευχάριστο. Σε λίγο θα έχω τα ευχάριστα. Δεν θα μου πεις για τον Χάρη. Όχι, σου κάνω μια μονή κοινού. Ωραία, άντε, θα σε πάω εγώ στο Χάρη όμως και θα σου πω ένα θέμα που δεν ήθελα να το σχολιάσω εχθές μόνη μου. Ναι. Δεν ήθελα να το σχολιάσω με σένα, εσύ που ξέρεις όλα τα gossip και αυτά και γύρω από την βασιλική οικογένεια είσαι... Πάντα. Είσαι top. Χρόνια top. Top. Λοιπόν. Τα τελευταία 3-4 χρόνια το καλύπτουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Για πάμε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον πρίγκιπα Χάρη που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ θνητή, να σου πω την αλήθεια. Για το ποσό που θα κληρονομήσει. Για την περιουσία του πρίγκιπα. Εντάξει, παιδιά, ένιωσα πάρα πολύ. Και το διαβάζουμε φυσικά στο onemand.gr και το γράφει ο Γιώργος ο Φράγκου. Με έκανε να νιώσω θνητή. Και είναι θνητή απλά. Γιατί? Όχι ότι δεν είναι. Αλλά μα είναι πρίγκιπας. Άμα δεν τα έχει αυτό τα λεφτά, ποιο θα τα έχει, μάνα μου. Λέω ρε παιδί μου, πίστευα κι εγώ σε έναν πρίγκιπα κάποια στιγμή, αλλά δεν. Σε έναν πρίγκιπα, αλλά γιατί πόσα θα πάρει. Ο πρίγκιπας Χάρη που αυτές τις μέρες προετοιμάζει το γάμο του με την Μέγα, όπως έχουμε πει, είναι το υπόδειγμα του προνομιούχου γαλαζοαίματος. Η βασική του επαγγελματική υποχρέωση είναι να χαμογελάει την ώρα που κόβει το δέλες στα εγγένεια ή παραδίδει τρόπαια στους νικητές του γύμπλε. Και πολύ καλά κάνει, μπράβο. Ή όταν κατεβαίνει τη σκάλα του βασιλικού αεροσκάφους, θα με συγχωρέσετε για τη φωνή μου, αλήθεια. Καλά κάνει τη δουλειά μας. Να σου πω, για πες λίγο μία φράση, πάρε με. Όχι, πάρε με και έλα να σβήσεις τη φωτιά που καίει στα στήθια μου. Λοιπόν, και πες, δεν είναι 90. Να ξέρουμε, άμα είναι τουλάχιστον να βρεις μια δουλίτσα και το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, σεζόν μόνο. Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο ζει μια φοβερή ζωή στην οποία χωράνε όλα τα προβλεπέ μεγαλεία της θέσης του, αλλά και κάποια ολισθήματα που δεν θα συγχωρούνταν στον Μίλιαμ. Ο πρίγκιπας Χάρη είναι πλούσιος. Έλα. Πολύ πλούσιος. Καλά, εγώ τον είχα γι' αυτό. Ίσως όχι τόσο πλούσιος όσο ο αδερφός του βέβαια, αλλά η περιουσία του παραμένει εντυπωσιακή. Με αφορμή τον επερχόμενο γάμο του, τώρα το Σάββατο, Παρασκευή. Παρασκευή. 19, ναι. 19 Μαΐου. Σάββατο 19, παιδιά. 18 έχει αύριο που είναι Παρασκευή. Σάββατο 19. 19 ναι, το πρωί. Κάποιοι καλοί συνάδελφοι στη ΣΥΠΑ έκατσαν και τη μέτρησαν την περιουσία του σε δολάρια για να αποδείξουν. Τη μέτρησαν την περιουσία του. Μ' αρέσει η διευκρίνηση. Για να αποδείξουν πόσο και λιπούρη είναι ο γαμπρός που παίρνει δικό του κορίτσι η Μέγαν η Μάρκελ. Πόσο και λιπούρη είναι ο γαμπρός. Ναι. Στα 30 του, ναι, ο Χάρη πήρε στη δική του διαχείριση το μερίδιο που του αναλογούσε από την κληρονομιά της Νταϊάννα περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια. Στα 25 του, πάμε προς τα κάτω, ναι, άρχισε σε να εισπράττει απορία, μάλιστα. Μπράβο, το μερίδιο του από κέρδη του μετοχικού χαρτοφυλακίου του στέματος. Αυτό το ποσό λοιπόν υπολογίζεται στα 450.000 δολάρια ετησίως. Νιώθω πολύ άσχημα. Κοιτάξτε, δεν είναι στην αρχή ακόμα. Και είσαι ακόμα στην αρχή, μ' αρέσει. Για 10 περίπου χρόνια αμοιβόταν ως αξιωματικός της πολεμικής αδιπορίας. Αυτό σημαίνει 50.000 δολάρια κατά μέσο όρο το χρόνο. Άρα 500.000 δολάρια. Εντάξει κι εσύ. Μαζί με τον Βίλιαμ, ναι, είναι η κληρονόμη της συλλογής των κοσμημάτων της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει ούτε κατά προσέγγιση την αξία της συλλογής αυτής, αφού πολλά από τα κοσμήματα που περιλαμβάνει δεν πρόλαβε να τα φορέσει ποτέ η μαμά τους. Οπότε δεν έχουν καταγραφεί. Έχουν καταγραφεί μόνο αυτά που έχει φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Τα άλλα δεν έχουν καταγραφεί ακόμα. Φαντάζομαι πόσα είναι. Μάλιστα. Ωραία, περνάμε. Ο πρίγκιπας ο Χάρη, λοιπόν, ναι, επίσης έχει σχεδόν απεριόριστη πίστοση για τα καθημερινά του έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι τρώει τζάμπα, πίνει τζάμπα, ταξιδεύει τζάμπα, ράβει και αγοράζει κοστούμια τζάμπα. Είναι ένα από τα προνόμια που απολαμβάνει ως γιος του δούκα της Κορνουάλης. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος του Καρόλου, που πάει πακέτο με έναν αστήρευτο κρατικό λογαριασμό εξόδων κίνησης για όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Και σύν το καινούριο τίτλο που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα, Μελλοντικός Βασιλιάς. Στις 19 Μαΐου τώρα, να πάμε και στα τωρινά του γάμου. Ναι. Όταν, το Σάββατο. Όταν με το καλό παντρευτεί τη Μέγαν τη Μάρκελ, στο οικογενειακό πλέον ταμείο του πρίγκιπα Χάρη θα προσθεθούν άλλα 5 εκατομμυριάκια. Ναι, γιατί παίρνει πρίκα. Εκεί περίπου αποτιμάται η πρίκα που έκτισε η ηθοποιός στα χρόνια του Σουτ. Να τα. Σουτ. Όπως λέμε κοστούμια. Είναι η σειρά που πρωταγωνιστούσε η Μέγαν Μάρκελ και τώρα στη σειρά την κάνανε και καλά ότι παντρεύεται στη σειρά. Για να και φεύγει μακριά από τα δικηγορικά γραφεία να ζήσει στον έρωτα και όλα αυτά. Και αυτό συνεχίζεται η σειρά, δεν έχει σταματήσει, αλλά πήρε πολύ καλά λεφτά. Πληρωνόταν 50.000 ευρώ, λοιπόν. Είναι μια από τις μεγαλύτερες σειρές που υπάρχουν στην Αμερική και στην παγκόσμια τηλεόραση. Δεν είναι μόνο στην Αμερική. Παίζει, ας πούμε, και στην Ελλάδα εδώ. Κάνει πολύ καλά νούμερα στο Fox. Αυτά ανακάλυψαν οι Αμερικανοί, οι συνεργάτες της Μέγκα. Και τα διαβάζουμε εμείς σήμερα. Αυτά προς το παρόν, γιατί μπορεί να είναι κι άλλα και να μην τα ξέρουμε. Εγώ σου έχω όμως μετά. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Που άκουσες όλα αυτά που είναι πρίγκιπα, συλλογικό να τα έχει. Μπράβο του. Ναι. Long lives the queen. Thank you. Εμείς τι κάνουμε. Ωραία, πού πάμε. Δεν φταίω. Εγώ τον έπιασε η Μέγαν Μάρκελ. Δεν μ' άφηνες να σε πάρω στα Λονδίνα μαζί μπας και τον επάρεις. Λοιπόν, αφού δεν καπάρωσες τον πρίγκιπα τον Χάρη. Έχουμε δει, δεν μ' αρέσουν γιατί θα τον έβλεπες. Γιατί θα τον έβλεπες, θα πήγαινες στο άλλο στην άλλη άκρη του Μπάκινγκχαμ εσύ και θα χανώσουν. Δεν πειράζει. Θα σε έψαχνε. Θα κρυβώσουν πίσω από ένα βάζο. Γιατί όταν πήγαινε στην Αγγλία, έτσι πολύ καλό δεν θα πήγαινε στο Μπάκινγκχαμ, σε άλλη περιοχή. Άλλο αυτό. Άλλο τώρα. Τα φιλιά μας εκεί στον Πρίστολ. Λοιπόν, θέλω εγώ τώρα όμως να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, γιατί σου έχω εγώ αμέσως μετά το πρόγραμμα του γάμου. Όπως το ανακοινώνει και μέσα από το tvstar.gr που το διαβάζουμε, αλλά και φυσικά και 10 πράγματα που δεν θα μπορεί να κάνει η Μέγαν Μάρκελ μόλις παντρευτεί τον πρίγκιπα τον Χάρη. Τι απαγορεύονται. Ναι, τι πρέπει να απαγορευτεί που θα γίνει καινούρια. Λοιπόν, Πάμε όμως να ακούσουμε μία Νατάσα Θεοδωρίδου. Αμέ. Αν είναι easy. Και easy δεν... είναι άλλο σταθμός. Πες κάποια άλλη λέξη. Αν είναι easy, εύκολο είναι. Λοιπόν, και δεν με αφορά. Ναι. Δεν με αφορά. Δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά, και πόσο επιτυχία έχει κάνει αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πάμε τι ξεσηκωτικό, τι χορευτικό. Ακούμε μόνο τα καλύτερα εδώ, στο Star FM 97,1. Λοιπόν, τι φωνάρα η Νατάσα. Θα έρθει το καλοκαίρι η Νατάσα εδώ. Πέρυσι είχε έρθει. Και πρόπερσι είχε κάνει μία βόλτα προς το εδώ. Λες, Πάρουμε τηλέφωνο να μάθουμε. Λοιπόν, και ανοίγω που λες εγώ τώρα το πρωί που ξυπνάω σήμερα, που ξύπνησα και νωρίς, που έπρεπε να κάνω κάποιες δουλειές γιατί χτες τις είχα παραμιλήσει. Ανοίγω λοιπόν που λες το tvstar.gr και βλέπω. Χάρη Μέγαν. Αυτό είναι το πρόγραμμα του γάμου. Και αρχίζω και μαθαίνω απ' έξω όλο το πρόγραμμα. Εσύ βλέπεις το live μας. Μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δάστε το mute τουλάχιστον. Γιατί εδώ το έχεις live το πράγμα. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, με την ακρίβεια δευτερολέπτου έχουν υπολογιστεί τα πάντα για το γάμο του πρίγκιπα Χάρη με τη Μέγαν Μάρκελ. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα αρχίσει να γεμίζει από τις 11:30 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Ο πριγκιπικός γάμος έχει σχεδιαστεί έτσι όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Τελευταία θα φτάσει στην εκκλησία η νύχτη και πρώτη-τελευταία η Βασίλισσα Ελισάβετ. Για να κάνουν και εντύπωση οι δύο μεγάλες γυναίκες. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα τώρα. Σου έχω έτοιμο να ξέρεις τι θα κάνεις αύριο. Το Σάββατο που θα πας στο γάμο. Λοιπόν, θα πας γιατί κάποιος πρέπει να με συνοδεύσει. Την Κυριακή έχουμε το live. Θα γυρίσουμε με το ιδιωτικό μου τζετ. Το άλλο θα είναι στα βουνά. Δεν μπορώ. 20 Μαΐου. Φιλανθρωπική συναυλία για το ορφανοτροφείο Θηλαίων. Θα τα πούμε και αναλυτικά μετά. Θα τα πούμε ξανά. Αλλά θέλω να το ξαναπώ. Άντε, πες το. Λοιπόν, φιλανθρωπική συναυλία για το ορφανοτροφείο Θηλαίων, Κυριακή 20 Μαΐου, 11 καλλιτέχνες λοιπόν ενώνουν τις φωνές τους για καλό σκοπό στον τόπο τεχνών χώρας, στα Λελέικα Ιπάτης. Έχουν ανοίξει τα σημεία προπόλησης. Ψάξτε λίγο να το βρείτε. Ψαχτείτε. Ψάξτε μέσα στο tvstar να δείτε το δελτίο τύπου και να δείτε αναλυτικά πού υπάρχουν και πού είναι αυτά τα σημεία προπόλησης για να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Και αν δεν προλάβετε, λέω εγώ, μπορείτε και στην είσοδο να πάρετε εισιτήρια. Να πάρετε. Και άκου τώρα να δεις τι θα γίνει το Σάββατο όμως. Πριν έρθουμε λοιπόν εμείς στη φιλανθρωπική τη συναυλία, θα πάμε στο γάμο του Χάρη και της Mega. Και μετά πώς θα γυρίσουμε. Και αν όχι, με το ιδιωτικό μου τσέτα, σας πάρω όλους μαζί. Πίσω, με μία τριχιά, θα δένεστε και θα φεύγετε. Και να πούμε ότι όσοι θέλετε να τον παρακολουθήσετε live, μπορείτε να μπείτε μέσα από το filmon.com και να δείτε το BBC και το ITV, τα δύο μεγάλα βρετανικά κανάλια που θα δείξουν live τον γάμο. Βέβαια, εντάξει, και τα δικά μας κανάλια θα κάνουν σίγουρα σύνδεση, δεν υπάρχει. Οπότε, 11 με 1 θα έχουμε την άφηξη των καλεσμένων. Ώρα Ελλάδος πάντα, δηλαδή 9 με 11 ώρα Αγγλίας. Πρωί-πρωί ξεκινάνε εκεί. Άφηξη των καλεσμένων με άμαξες και στη συνέχεια πεζοί θα καταφθάνουν, λέει, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Θα πάνε με άμαξες στον πίσω δρόμο για να μπαίνουν πεζοί μες στο παρεκκλήσι, μην γίνει συνοστισμός. 1 και 20 άφηξη των μελών της οικογένειας, της βασιλικής οικογένειας. Θα μπαίνουν στην εκκλησία, θα μπουν από την δεξιά είσοδο. 2 παρατέταρτο πάει ο γαμπρός. Από τις 11 θα έχουν πάει όλοι, 2 παρατέταρτο θα πάει ο γαμπρός. Την Πέμπελη θα βγάλουν άμα έχει και ζέστη εκεί. Μαζί με τον αδερφό του. Εσύ, τι ζέστη. Καλέ, τώρα έχει ζέστη εκεί. Αφού τα βλέπω σήμερα το πρωί, χτυπά πάρα πολύ καλούς βαθμούς εκεί, έχουν ήλιο. Το ψηλότερο που έχει χτυπήσει εκεί είναι 33 βαθμούς. Αυτό όμως δεν το θεωρούν ζέστη. Μιλάμε για τα μέσα καλοκαιριού. Τώρα δεν χτυπάει τις θερμοκρασίες. 30 χτύπησε την προηγούμενη εβδομάδα όταν εμείς είχαμε τις βροχές εδώ. Κοίτα να δεις πώς γίνεται. Λοιπόν, 2 παρατέταρτο λοιπόν θα φτάσει ο πρίγκιπας Χάρη μαζί με τον αδερφό του. Θα χαιρετήσουν, λέει, πολίτες για τον γάμο που έχουν συγκεντρωθεί και τέτοια. Θα πάνε περπατητό. 2 παρά 5 η Βασίλισσα. Εντύπωση θα κάνει. Από τις 11 το τσέχει εκεί πέρα να περιμένουν. Θα έχουν λυσομανάξει καημένοι μέχρι να πάνε να φάνε. 2 παρά 5 θα φτάσει η Βασίλισσα. 2 η ώρα. Η ολόκληρη Βασίλισσα είναι. Ξέρω εγώ να βρει τι θα βάλει, να την ντύσουν. Γιατί αποκλείται να την μόνη τη. Αυτή έχει 100. Καλά, 3 τη λίστα έχει. Το έχει πει, 3 τη λίστα έχει. Ναι, 3 ανθρώπου που την δίνουν. Το έχουμε δει στο ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για τη Βασίλισσα. Αυτό το τσίγκινο που φοράει από πάνω. Το τσίγκινο, μάνα μου. Το στέμα τέλος πάντων, τι είναι. Το στέμα αυτό. Καλέ, όχι, δεν θυμάσαι την προηγούμενη φορά, δεν θέλει να φοράει πια το στέμα. Α, δεν θέλει. Όχι, σε ένδειξη του ότι επειδή φεύγει από την Ευρώπη. Γιατί το παρα... Να το. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λάθη μετάδοση. Εμείς και ο Αλέξης Τσίπρας πια. 1 λεπτό λοιπόν πριν ξεκινήσει η τελετή θα φτάσει και η νύφη. Η Μέγαν η Μάρκ θα φτάσει στην εκκλησία με αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα της. Και όχι με τον πατέρα της. Σήμερα τέτοιο. Αυτό. Σήμερα που χωρίζει τη μάνα από την κόρη. Αυτό. Θα χαιρετάει το πλήθος μέσα από το αυτοκίνητο, όπως ήταν και η Δημήτρια, ήταν φιλιά. Και όταν θα φτάσει έξω από την εκκλησία η μητέρα της, θα παραχωρήσει τη θέση της στα παρανυφάκια και θα μπει από άλλη είσοδο. Έτσι. 2 η ώρα θα ξεκινήσει η γαμήλια η τελετή. Αλλά επειδή η ώρα πήγε 4:30, θα ξεκινήσουν τώρα οι διαφημίσεις. Και αμέσως μετά θα σας πω εγώ τι γίνεται. Γιατί το μεγάλο το σημαντικό το γεγονός δεν είναι ο γάμος και όλα αυτά. Βέβαια, να δούμε τι θα φορέσουν και όλα αυτά. Το μεγάλο το γεγονός είναι το φιλί στο μπαλκόνι. Υπάρχει και αυτό. Καλέ, αυτό ήρθε να το πεις πρώτο. Αφού πάμε με το πρωτόκολλο για να σας αφήσω έτσι. Αυτό είναι το πιασάδι. Γιατί μετά το φίλι θα σου πω και τι δεν θα ξανακάνει η Μέγαν η Μάρκελ την ημέρα του γάμου. Να σκάσω είμαι και θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα των 4:30 και θα επιστρέψουμε μουσικά με τον Κωνσταντίνο Νάζη. Να το σημαίνει. Έτσι, φύγαμε. Πάμε. Εδώ είμαστε και τώρα που βγήκα λίγο έξω. Σου έχω ανακοίνωση. Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Δονάζη με το ντεπών που μας λέει. Άμα έχετε πονοκέφαλο, πιείτε κανένα ντεπών, ρε παιδί μου, κι εσείς. Εγώ αλλού νομίζω ότι το τοποθετεί. Άλλο αυτό τώρα κι εσύ, αλλού το τοποθετεί. Όχι, ότι η κοπέλα του. Και εκεί τον έχει την πίεση και δεν πήγαινε πιες κανένα ντεπών να ηρεμήσεις, να εισπάσεις. Α, η κοινωνία βρισιά τότε πιες κανένα ντεπών. Ναι, άντε από εκεί να πιες ένα ντεπών. Και όσο πιο δυνατό είναι το φάρμακο, ας πούμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η βρισιά. Δεν πήγαινε πιες. Δηλαδή, άμα του πεις πιες μια αμοξίλ, που είναι αυτές οι μεγάλες οι αντιβιώσεις, είναι πολύ. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν θα σε πάρω τελικά στο γάμο. Γιατί? Γιατί τώρα που βγήκα λίγο έξω και... Όχι, θα γίνει ο γάμος. Απλώς τώρα που βγήκα λίγο έξω, συνάντησα τη Λένα την Παρασκευά και μου είπε: Είσαι έτοιμος για το γάμο? Λέω: Ναι. Θα με πάρεις? Θα σε πάρω. Όχι. Εντάξει, οπότε, συγγνώμη, έκλεισα με το είδωλο. Δεν πειράζει. Εγώ θα πάω την Κυριακή, παιδί μου. Έκλεισα με το είδωλο, συγγνώμη. Εγώ θα πάω την Κυριακή στη χώρα ούτως ή άλλως. Δεν προλαβαίνω να κάνω τέτοια πράγματα. Γιατί θα φιλοξενήσουμε εδώ στην πόλη μας 11 καλλιτέχνες, οι οποίοι θα έρθουν να τραγουδήσουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός ο σκοπός λοιπόν είναι η φιλανθρωπική συναυλία που θα γίνει για το Φιλανθρωπείο του Λέων. Θα ενωθούν να πέσει 11 φωνές μαζί για έναν πολύ καλό σκοπό. Και συνεχίζω εγώ τώρα με το γάμο που σου έλεγα, γιατί σου μείνα στα τέτοια. Ότι πέρα από τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε την Κυριακή, χθες φιλοξενήσαμε και μία άλλη εδώ στη Λαμία. Ποια? Την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Γιατί η Ειρήνη Παπαδοπούλου, να πούμε, ότι επέλεξε τις ράχες για να κάνει το βίντεο κλιπ της. Να τα. Και θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, γιατί την σκηνοθεσία για να λάβει εξ ολοκλήρου ο Γιάννης ο Παπαδάκος, ο οποίος Γιάννης Παπαδάκος ξέρουμε ότι είναι και ο σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ του Γιώργου Τσαμπάνη, που είχαμε δει και μαζί στο πίσω κτλ. Και πολλών ακόμη βίντεο κλιπ και του Γέλα μου, του Γιακοβίδη. Πολλά έχει κάνει τόσο ο Γιάννης Παπαδάκος. Και τώρα κάνει και την Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία απέλεξε τον τόπο μας για να κάνει το βίντεο κλιπ. Έτσι. Το αποτέλεσμα θα είναι. Λες να έρθει και ο Χάρη με τη Μέγκα, Ελλάδα. Και ράχη συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, να πάω να βγάλω μια selfie, ρε παιδί μου, καημό το έχω. Γιατί στις 3 που θα γίνει ο γάμος, θα έχει τελειώσει ο γάμος. Από τις 2 μέχρι τις 3, έτσι. Μια ώρα γάμος, έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι όμορφη. Η γάμη. Ναι. Κάνα μισάωρο είναι η γάμη, δεν είναι πόσο παραπάνω, 40 λεπτά. Εκεί. Εκεί το διατυμπανίζουν κιόλας, είναι και βασιλικός. Δεν ξέρω ο καθολικός γάμος πόσο ήρθε στο κανονικό, δεν έχω παντρευτεί ακόμα με καθολικό. Δεν ξέρω, ούτε με θρησκευτικό έχω παντρευτεί. Τι ανάλογα τον παπά. Ανάλογα και τον παπά, ας πούμε. Δεν ξέρω. Και την εκκλησία. Να σου πω κάτι, άμα αυτή η εκκλησία συγκεκριμένη έχει πολλούς γάμους και τους έχει βάλει τον ένα πίσω τον άλλον. Δεν βάζεις γάμο τον ένα πίσω τον άλλον, δεν είναι κηδείες. Παίρνεις τον πεθαμένο, βάζεις τον πεθαμένο τον άλλον. Και αλλάζει μια φωτογραφία και ένα στάρι. Δεν υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες βάζουν τον ένα γάμο μετά τον άλλον. Πάρα πολλές εκκλησίες. Δεν το έχω δει ποτέ. Πάρα πολλές. Και τι άμα καθυστερήσει ο ένας γάμος, περιμένει ο γαμπρός και νύφη έτσι και σου λένε άντε τελειώνε. Και μπερδεύονται από. Και πάνε οι καλεσμένοι στον άλλο γάμο και πιστεύουν και πάνε στο τραπέζι και δεν έχει τελειώσει ο γάμος. Δεν πάθα φέτος. Δεν είναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Δεν θα μπερδευτούν. Δεν το ξέρω. Ένας γάμος θα γίνει εκεί. Καταρχάς απαγορεύεται να γίνει άλλος γάμος σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνη την ημέρα. Δεν κάνουν γάμους άλλους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει. Εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, στις 3 θα έχουν παντρευτεί. Θα βγουν, λέει, στην εκκλησία να χαιρετήσουν και το ένα και το άλλο. Από εδώ, από εκεί. Εδώ μας στέλνουν ευχαριστήρια για τις προσκλήσεις. Θα μπουν, λέει, στις άμαξες. Και θα πάνε, λέει, στο St. George Hall για τη μεσημεριανή δεξίωση με οικοδέσποινα τη Βασίλισσα. Λοιπόν, και στις 9 το βράδυ τώρα η βραδινή δεξίωση δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Ακόμα και το μεσημέρι που θα τρώνε θα το βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση. Πώς κατεβάζουν τις μπουκές, μία-μία, δεν τις μετράμε. Η δεξίωση. Ναι, καλέ, το μεσημεριανό, η μεσημεριανή δεξίωση. Η μεσημεριανή δεξίωση είναι με κάμερα. Το βλέπει ο κόσμος. Γίνεται στο Windsor. Είναι το χωριό το οποίο αποκτά τεράστια ζωή μόνο σε βασιλικούς γάμους. Λοιπόν, η δεξίωση θα γίνει λοιπόν στο Frogmore House με οικοδεσπότη τον πρίγκιπα Κάρολο, με ένα κάνει βασίλισσα ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος, να τα έχουν μοιρασμένα, μην ζηλέψουνε. Οι τηλεθεατές λοιπόν θα δουν μόνο τον πριγκιπικό ζεύγος όταν θα αποχωρούν από το παλάτι του Windsor για την δεξίωση. Στη μεσημεριανή δεξίωση λοιπόν, πριν πάνε να κάνουν το μάμ τους, θα φιληθούν κιόλας στο μπαλκόνι, θα δώσουν το πρώτο φιλί. Έτσι και γίνει και με τον William και, με τον William και την Kate. Που είναι η νέα Diana η Kate. Αλλά τώρα η Meghan Markle που δεν είναι η νέα Diana, εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν θα κάνει 10 πράγματα μόλις παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρη. Τι λέει το πρωτόκολλο? Τι θα κάνει? Η Μέγκαν Μάρκελ από εδώ και πέρα απογορεύεται να βγάλει selfies. Selfies γενικά. Όσο το ποιό στο shoots, η Μέγκαν θα έχει χρειαστεί να βγάλει αρκετές selfies κατά τη διάρκεια της καριέρας της για να το προωθήσει, έτσι. Θα πρέπει όμως πια να μάθει να λέει όχι, από όπως είπε και σε ένα ζευγάρι που της το ζήτησε στο Νότιγχαμ, δεν τους επιτρέπεται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας να βγάλουν selfie φωτογραφίες. Η βασίλισσα Ελισάβετ συγκεκριμένα έχει δηλώσει ότι την ταράζει και βρίσκει παράξενο να βλέπει μια θάλασσα από κινητά στραμμένα προς το μέρος της. Οπότε της απαγόρευσε διαρροπάλου. Κοίτα να δεις τι γίνεται, παιδιά. Η Μέγκαν από εδώ και πέρα, από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά, απαγορεύεται να βγαίνει έξω μόνη της. Γιατί? Ως μέλος μίας εκ των διασημότερων οικογενειών του κόσμου, η Μέγκαν δεν θα μπορεί να πάει, ας πούμε, για τρέξιμο στο πάρκο ή μέχρι το μανάβικο να πάρει 2 καρότα, ένα σέσκουλο. Εντάξει, αφού θα πρέπει πάντα. Άμα έχει ολόκληρο το πάρκο στο σπίτι του, τώρα πλέον με τα 5 εκατομμύρια που θα πάρει με τον παντρευτή, τι την νοιάζει να πάει σε ξένο πάρκο? Να τα λέμε και αυτά. Το σπιτιού της, κατάλαβες. Η Μέγκαν τώρα θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από το προσωπικό ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει φυσικά για τα ταξίδια, αφού η βασιλική οικογένεια χρειάζεται έως και 6 μήνες προετοιμασία για να οργανώσει το κατάλληλο ταξίδι με την αντίστοιχη ακολουθία από bodyguards να τους συνοδεύει. Όσοι έχετε δει Downton Abbey γνωρίζετε. Απαγορεύεται να έχει social media. Πάει τη Μέγκαν, τη χάνουμε από το Instagram. Η Μέγκαν έχει ήδη μία αισθητή αποχή, ναι, και απουσία από τα social media. Στο παρελθόν ανέβασε συχνά εικόνες από τη ζωή της και είχε συγκεντρώσει περίπου 3 εκατομμύρια followers. Ήμουν έναν από αυτούς. Από το 2017 όμως και την ανακοίνωση ότι κλείνει την ιστοσελίδα της, The Tig, είχε μια ιστοσελίδα η Meghan Markle, λεγόταν The Tig. Έχει ανέβει μόνο στον επίσημο λογαριασμό του Κένσινγκτον η ανακοίνωση ότι εκείνη και ο Χάρη παντρεύονται, όλα τα άλλα έχουν κλείσει. Απαγορεύεται να ψηφίζει. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, αν και δεν απαγορεύεται από τον νόμο, θεωρείται αντισυνταγματικό για τον μονάρχη να ψηφίσει σε εκλογές. Αυτό μπορεί να ισχύει ουσιαστικά για τη Βασίλισσα, αλλά όλη η βασιλική οικογένεια πρέπει να τηρεί την ίδια πολιτική. Ένας εκπρόσωπος του παλατιού δήλωσε, θα σου πω, ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν ψηφίζουν με σύμβαση. Αυτό θα είναι μάλλον πρόβλημα για τη Μέγκαν, αφού μοιραζόταν αρκετά συχνά τη γνώμη της για διάφορα θέματα πολιτικής. Αυτά τις το έχουν πει πριν παντρευτεί. Ναι, καλά. Μήπως αλλάξει γνώμη. Τα ξέρει την αρχή. Αφού έχω. Κοίταξε. Το πρωτόκολλο το ξέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεγαλώνουν με αυτό. Είναι το σύνταγμά του στην ουσία. Εντάξει. Θα άκουσε τα πολλά μηδενικά και θα είπε εντάξει. Απαγορεύεται να επιλέγει σκούρο βερνίκι. Σύμφωνα με το περιοδικό το χρωματιστό βερνίκι νυχιών και τα ψεύτικα νύχια και νίκια, σα πω, δεν είναι στο βασιλικό πρωτόκολλο και θεωρούνται χυδαία. Στη σπάνια περίπτωση που κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας βάψει τα νύχια του, θα πρέπει να είναι σε νιούντα απόχρωση. Λέγεται, λέει, πως η βασίλισσα Ελισάβετ έχει να βάψει τα νύχια της από το 1989. Που στέφθηκε βασίλισσα. Απαγορεύεται να βγαίνει με γυμνά πόδια. Καλσόν. Καλτσούλα. Το νουντ καλσόν είναι απαραίτητο για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Πρόκειται για το μόνο, λέει, τόσο αυστηρό και σταθερό κανόνα σε σχέση με αυτά που επιβάλλει η βασίλισσα. Σε συνδυασμό με το ότι δεν της αρέσουν και τα ρούχα που φτάνουν 2-3 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Μάλλον δεν θα ξαναδούμε πολύ σύντομα τα πόδια της Μέγκαν Μάρκελ. Ενώ απαγορεύεται να υπογράψει και αυτόγραφα και να δουλεύει. Καλά, να δουλεύει. Επίσης, ότι είναι αχρίαστο, αλλά τέλος πάντων, ναι. Επίσης, απαγορεύεται να κοιμάται πριν τη βασίλισσα. Το ξέρεις εσύ αυτό? Άμα γλαρώσει η Μέγκαν, θα βρουν να περιμένει πότε θα την πάρει ο ύπνος τη βασίλισσα την Ελισάβετ. Βέβαια μπορεί να παίρνει και καπάκια λόγω που της ηλικίας να της φέρουν ύπνη. Οπότε εντάξει. Τώρα, οι μεγάλοι άνθρωποι κοιμούνται και πιο νωρίς. Όταν παίρνουν τα πολύ ωραία τα βασιλικά τους, λέει, γεύματα, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν από το τραπέζι πριν τη βασίλισσα. Θα αναγκαστεί λοιπόν να βρεθεί σε κάποια εκδήλωση η Μέγκαν ή γεύμα με τη βασίλισσα, θα πρέπει να περιμένει μέχρι τη στιγμή που εκείνη θα νιώσει έτοιμη να φύγει, ώστε να μπορέσει και η ίδια να αποχωρήσει. Αυτόν τον κανόνα τον μισούσε ακόμα και η ίδια η Νταϊάννα. Και τον είχε σπάσει μόνο μία φορά. Βέβαια μετά τη έβαλε χέρι, μάλλον η βασίλισσα, γι' αυτό τον ξαναέσπασε. Επίσης απαγορεύεται να παίζει μονόπολη. Το παιχνίδι. Απαγορεύεται. Ένας από τους γιους της βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Άντριου, πήρε τη μονόπολη στα κεντρικά του Leeds Building Society, επειδή του απαγορεύεται να παίζει στο παλάτι. Μάλλον η βασίλισσα δεν ξέρει να χάνει. και καμία ομάδα δεν ξέρει να χάνει, όπως μας τα λέει κάθε φορά ο Θανάσης Περιβολιώτης στο αθλητικό δελτίο και κάθε Κυριακή στα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Για πάμε να ακούσουμε το αθλητικό δελτίο της ημέρας και επιστρέφουμε μουσικά. Και εδώ μας λένε, ας πρόσεχε, λέει η Μέγαν. Λοιπόν, και πριν πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα, θα σε πάω στο Hollywood για να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ξένο το ρεπερτόριο. Και το ξένο το... με τους celebrities, τέλος πάντων, τους ξένους. Και εγώ θα σου πω τα πιο περίεργα χόμπι που έχουν οι ξένοι celebrities. Για πείτε τα μου αυτά. Του Hollywood μόνο βασικά. Αυτούς θα σχολιάσουμε τώρα. Ή του Hollywood. Ναι. Η Μίλα Κουνής. Ναι. Η Μίλα Κουνής είναι. Τι χόμπι έχει η Μίλα του μπαμπά της του Κουνής. Με το Warcraft. Τα φιλιά μου στη Μίλα την αγαπώ. Παίζει κάπου το 2010, πολλές φορές μιλάει για το κόλλημά της στις συνεντεύξεις. Ναι. Την καταλαβαίνω. Και εγώ έχω κόλλημα με το Warcraft. Ναι, ναι, παιχνίδι, δεν υπολογιστή. Είναι σαν το League of Legends, σαν το Dota. Είναι και τώρα είναι το World of Warcraft τώρα. Δείχνει την ηλικία μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Και εγώ μεγάλωσα με το Atari, δεν είναι πρόβλημα. Η Κάιλι Μινόγκ. Ναι. Τι κάνει το κορίτσι αυτό. Η Κάιλι αυτή, η Μινόγκ, έχει τρέλα με το Scrabble. Και όπως λένε οι φίλοι της, είναι μάστερ και κερδίζει και κερδίζει σχεδόν πάντα. Κερδίζει πάντα, Εμείς δεν έχουμε παίξει ένα επιτραπέζιο. Κάτι. Θα σου φέρω να παίξω μια μονόπολη σπίτι μια μέρα. Αχ, δεν μου αρέσει η μονόπολη. Μόνο τη μονόπολη έχω στο σπίτι. Κάτι άλλο. Αυτό με τις τράπουλες, πώς το λέμε τώρα. Το ουνό. Όχι, το ταμπού που λες τη λέξη και είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, θα το παίξουμε. Και με τα παιδιά το καλοκαίρι. Θα το παίξουμε στην παραλία. Θα σου πάρω το αδιάβροχο το ταμπού. Τέλεια. Λοιπόν, η Αντζελίνα Τζολί τώρα έχει μια μυστική συλλογή από μαχαίρια. Προφανώς, αφού έκανε πρώτη ταινία με τον Brad Pitt και τον Mr. and Mrs. Smith, με χέρια θα είχε και θα είχε κουκλές. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που την χώρισε ο Brad Pitt. Φοβήθηκε ο καημένος, σου λέει μην βρω κανένα μαχαίρι στον καρίτσαφλο. Και πάμε στον πολύ αγαπημένο και όμορφος, πολύ γοητευτικός. Ο Τζόνι ο Ντεπ. Όμορφο δεν τον λες, αλλά τον λες. Είναι γοητευτικός. Τον λες ότι κάτι έχει. Ο Τζόνι ο Ντεπ. Ο Τζόνι ο Ντεπ μπορεί να είναι ο Τζακ Σπάρο στους Πειρατές της Καραϊβικής, όπως τον έχουμε αγαπήσει και όχι μόνο από εκεί, αλλά το αγαπημένο του χόμπι είναι να συλλέγει κούκλες. Κούκλες της πορσελάνινες. Ναι. Α, εντάξει, τον καταλαβαίνω. Είναι αργατέχνης η πορσελάνινες οι κούκλες, τον καταλαβαίνω. αυτό έχει πείσει πάρα πολλές. Βέβαια τώρα με την ταινία την Annabelle, το thriller, νομίζω ότι θα πρέπει να φοβάται τις πορσελάνινες τις κούκλες. Μη σου έρθει και σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει «Γεια σου, ήρθα». Ένα τέτοιο πράγμα όπως έλεγε στην ταινία. Λοιπόν, και θα σε πω στον Νίκολας Κέιτ. Α, τα φιλιά μας τον Νίκολας τον Κέιτ. Έρχεται κάθε χρόνο στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και κάνει διακοπές όλο το καλοκαίρι ο Νίκολας Κέιτ. Έχει έναν αγαπημένο σούπερ ήρωα που δεν είναι άλλος από τον Σούπερμαν. Η συλλογή που περιλαμβάνει συλλεκτικά αντικείμενα και αναμνηστικά, ενώ κάποτε το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, αφού σε αυτή τη δεκαετία του 90 ο Τιμ ο Μπάρτον αποδέχτηκε την πρόταση να σκηνοθετήσει τον Σούπερμαν. Ναι. Με τον Νίκολας Κέιτ στο ομώνυμο ρόλο. Το Σούπερμαν Lives. Ναι. Δεν βγήκε ποτέ στις αίθουσες όμως και το όνειρο του Νίκολας Κέιτ έμεινε όνειρο. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω μια παράκληση. Διονύση Ατζαράκη, επειδή ξέρω ότι πολλές φορές έχει τύχει να μας ακούσεις, έχει τύχει να σου πούνε πράγματα που λέμε για εδώ διάφορα. Σε παρακαλώ το επόμενο συνέλθετε, θέλω να έχει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Για τα χόμπι των... Όχι, για τον Νίκολας Κέιτ πώς θα ήταν ο Σούπερμαν. Θέλω πραγματικά να το σχολιάσει. Θα το στείλω και στο Twitter σε μήνυμα. Σε έναν ακόμη star του Hollywood, ο οποίος αγαπάει επίσης στην Ελλάδα και αναφέρομαι στον Tom Hanks. Πω, παιδιά, οποίος... πρόσφατα έπαιξε ένα κανάλι το Πράσινο Μήλι, την ταινία. Μόνο το Πράσινο Μήλι. Εντάξει, σου λέω το Πράσινο Μήλι. Ναι. Πολύ ωραία ταινία. Κολλημένος είναι με τις γραφομηχανές. Έχει ένα περίεργο χόμπι και αυτό δεν είναι άλλο από το να λατρεύει να γράφει τις σκέψεις του και τις παρατηρήσεις του σε γραφομηχανή. Και μάλιστα έφτιαξε και μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει σε όσους θέλουν να πληκτρολογούν με τον ίδιο τρόπο που θα πληκτρολογούσαν σε μια παλιά γραφομηχανή μέσα από το τηλέφωνά τους. Ωραίο. Όχι, έφτιαξε το τηλέφωνο και την κάνει την γραφομηχανή. Μοντέρνο. Αυτά τα μισώ εγώ, αυτά τα διαχρονικό μοντέρνα. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν. Βρε τον Ντόντον Χαν. Η Taylor, η Swift. Τι έγινε η Tay-Tay, τι έκανε η Tay-Tay. Τι έκανε, τι χόμπι έχει η Tay-Tay. Είναι είδωλο. Λατρεύει η Taylor Swift τις μονόμπαλες. Και μάλιστα έχει συλλογή και της αρέσει να τις κάνει δώρο τα Χριστούγεννα. Πώς μπορείς να μαζέψεις και να συλλέξεις μονόμπαλες. Μπορείς. Σε διάφορο τσαντάκι ψυγείο. Έχουν βγει τέτοια για να μπορείς να βλέπεις τι έχεις μέσα παγωμένο. Αχ, Παναγία μου. Έχω πάρει με τέτοιο. Αχ, Παναγία μου. Το έχω πληρώσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δολάρια. Λοιπόν, αυτό είναι το χόμπι της Taylor Swift. Να συλλέγει χιονόμπαλες. Χιονόμπαλες η Taylor Swift. Ο David ο Αρκέτ δεν έχει τρέλα με τα γρήγορα αυτοκίνητα ή το ποδόσφαιρο, αλλά είναι επαγγελματίας παλαιστής. Και έχει ένα θέμα με το πλέξιμο. Κι όμως, διαβάσετε πάρα πολύ. Δηλαδή, πλέκει ζυμπουνάκια. Μάλιστα, του το έμαθα. Δηλαδή, αυτό... πριν βγει στο ριγκ, θα πει μισό λεπτό μου έχει μείνει το δεξί μανίκι. Το κάνει και ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος. Ναι. Και να πούμε ότι αυτό του το έμαθε η γιαγιά του να πλέκει και είναι πολύ περήφανος για το ταλέντο του αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν πολλά group therapies που ξεβάζουν και πλέκει στην Αμερική. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Το έχω δει σε ένα reality του E. Εγώ να ξέρεις ότι πολύ θα ήθελα να μάθω να πλέκω. Αλλά... να πας σε ένα reality του E. Αλλά όπως με βλέπεις, δεν έχω υπομονή. Με πιάνουν τα νεύρα μου. Αυτό είναι γνωστό πια 8 μήνες. Πιάνουν λίγο αυτά τα νεύρα. Και εμένα τι μου τα λες. Με πιάνουν τα νεύρα μου αυτό. Και εμένα τι μου τα λες. Λέει αυτή την Ανίτα. Να με πιάνουν τα νεύρα μου. Όπως έτσι λέει. Λοιπόν, να την ακούσουμε αύριο. Έχω ετοιμάσει βραβεία, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, σίγουρα ο Νίκ Πάτρικ Χάρις κρίνει πολλούς άσους στο μανίκι του και αυτό γιατί στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να κάνει μαγικά και μάλιστα είναι πρόεδρος σε σύλλογο μαγείας. Μπράβο του. Μπράβο του. Για όσους δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι ο Νίλ Πάτρικ Χάρις, είναι αυτός που παρουσίασε πρόπερση τα Όσκαρ, αλλά και επίσης και παίζει τον πλούσιο στο How I Met Your Mother. Αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ένα πάμε τώρα. Μην ξεχνάτε εσείς τα social media της εκπομπής μας. Η σελίδα μας στο Facebook RantevouStarFM 97,1. Να βλέπετε και εκεί και τη live μετάδοσή μας και να σχολιάζετε από κάτω ό,τι θέλετε. Αμέ, σχολιάστε. Να συμφωνείτε, να διαφωνείτε, να σας αρέσουν. Να σου κάνω πρόμο τι σου έχω μετά. Όλα τα ακούμε, όλα τα θέλουμε, δεν είναι. Όλα τα χρειαζόμαστε. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε και θα επιστρέψουμε μετά και μετά θα σας πω εγώ. Μία έρευνα που βγήκε, επιστημονική έρευνα, ότι Facebook, Instagram, Gmail και Viber στα smartphones παρακολουθούν 24 ώρες την κάθε μας κίνηση. Θα στα πω εγώ αυτά τώρα, τα έχω ανεβάσει στο label news.gr Και σου έχω επίσης τα πιο in ελληνικά νησιά που παίζουν δυνατά φέτος το καλοκαίρι. Τα νησιά που ξεχωρίζουν το 2018, αλλά και την εξέλιξη των βιογραφικών. Ο νέος πρωτότυπος, εντυπωσιακός τρόπος και tips που θα σε κάνουν να γίνεις η πρώτη επιλογή σε κάθε εργοδότη. Αφού είπες για νησιά, ναι, το προκάλεσες, ναι, και έχω να πω τη βλακία της ημέρας. Παρακαλώ και να βάζω παλαδική, βάλτε ένα χειροκρότημα γιατί θα είναι μεγάλο. Πριν το ακούσουμε, γιατί ξέρω δεν θα χειροκροτήσουμε μετά, μάλλον. Λοιπόν, ναι. Ναι. Πού θα πας διακοπές, ναι, Ήμπιζα. Ναι. Εσύ, εγώ ήλπιζα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις, κυρία Καλαργύρου. Να σωθώ να βγω έξω για τσιγάρο. Γεια σας. Εσύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο αγαπημένο σας και αγαπημένο μας ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα και σήμερα. Δεύτερη. Για την προπαρασκευή αυτή. Για την προπαρασκευή αυτή. Τι είναι προπαρασκευή, αύριο είναι Παρασκευή. Πέμπτη, πηγικό που περνάνε έτσι μέρες. Και το καλοκαίρι ακόμα να έρθει. Πού είναι? Κόλλησε τα τέμπη. Ναι, έχασε τον δρόμο, πήγε από τον παλιό, δεν πήγε από τον καινούριο δρόμο, γι' αυτό. Η θερμοκρασία είναι καλοκαιριού, αυτό συζήταγα. Παιδιά, σκάω, τι λέτε τώρα. Αλλά ο ήλιος πού είναι? Ο ήλιος κρύβεται, παίζει κρυφτό, κάνει κουκουτά, κουκουτά. Αυτό. Δεν πουλήσανε και αυτό και μας το κρύβουνε. Στα ανώτερη δύναμη. Και πού να τον δώσουν τον ήλιο? Δεν ξέρω, στη Γερμανία. Δεν σου πω πριν 2 εβδομάδες ήταν ένας φίλος μου και μου στέλνε φωτογραφίες ότι είχε ήλιο στη Γερμανία. Εντάξει, δεν είναι και πάντα συνεχιά στη Γερμανία, έχει και ήλιους. Ναι, ρε παιδί, εμείς είχαμε μόνιμα ήλιο εδώ και τώρα έχουμε μόνιμα συνεχιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό που έχουμε κάνει. Και εμείς μόνιμα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 για σήμερα. Μας στο Facebook με live μετάδοση, οπότε μπορείτε να μας βλέπετε και όλους, όχι μόνο να μας ακούτε. Και για πείτε μας εσείς που στη live μετάδοση μας, πού θα πάτε διακοπές φέτος, τι έχετε κανονίσει? Σου είπα, στην Ήμπιζα. Και εγώ στον Ένφια. Όπως είπαν έξω πριν. Λοιπόν. Και θέλω λοιπόν να σε πάω στο πιο in ελληνικά νησιά που παίζουν δυνατά φέτος το καλοκαίρι. Μιλάστε από κάτω εσείς που σκέφτεστε να πάτε διακοπές? Αμέ, τα νησιά λοιπόν που ξεχωρίζουν για το 2018. Το πιο εξωτικό νησί του Αιγαίου. Το νησί όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου. Ένα από τα εντυπωσιακότερα νησιά είναι η Μήλος και όχι άδικα. Οι κατακόμβες και οι εξωτικές παραλίες, το πολύχρωμο κλίμα, ο εμπουρίος και τα μανδράκια. Με τα υπόσκαφα κτίσματα για τις βάρκες, το ηλιοβασίλεμα στην πλάκα, όλα φανάζουν πως η Μήλος είναι μοναδική για ιδανικές και ρομαντικές διακοπές. Τι λένε για τη Μήλο? Έχω πάει, σου λέω. Για πες. Ότι επειδή πας με το ζευγάρι, κατάλαβες. Δεν πας με φίλο στη Μήλο, δεν αξίζει. Για σας το λέω. Πας με το ζευγάρι και λέει ή παντρεύεσαι στη Μήλο ή χωρίζεις. Ένα από τα δύο δεν υπάρχει. Δεν το διακινδυνεύσω. Καλά είναι έτσι όπως είμαι. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Δεν το διακινδυνεύσω. Και όχι μόνο μεμονωμένα από το δικό μου περιστατικό, αλλά γενικότερα. Πολύ καταλαβαίνω. Αν ακούει κάποιος άνθρωπος, παρακαλώ πάρα πολύ να μην μου προτείνει ποτέ να πάμε στη Μήλο διακοπές. Καλά είμαστε και απέναντι στη Σκιάθο να μείνουμε εδώ. Και ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Έτσι σου βγαίνει παραπάνω συνέστημα ή σου βγαίνει καθόλου συνέστημα. Δεν ξέρω. Το φοβάμαι, δεν το διακινδυνεύω. Θα διαγραφεί και η Μήλος από το χάρτη μου. Και γνωρίζεις πολύ καλύτερα τον άλλον, οπότε μπαίνεις στη διαδικασία μετά να σκέφτεσαι και την παντριά. Γνωρίζεις τόσο καλά τον άλλον που ξενερώνεις και γεια σας από εκεί ήταν και οι υπόλοιποι. Φύγε ξενέρωσα. Ποιος το έλεγε το φύγε ξενέρωσα? Ένας τραγουδιστής έλεγε φύγε ξενέρωσα. Με ιστιοπλοϊκό λοιπόν με σκάφος ή και με το πλοίο της γραμμής, όποιος βάζει πλώρη για τα σμαραγδένια λιλιπούτια νησιά του Ιουνίου, τους παξούς και τους αντίπαξους, βάζει πλώρη για τον Παράδεισο. Άλλος ένας υπέροχος προορισμός για ζευγάρια αλλά και οικογένειες με κρυμμένους θησαυρούς, σπάνιες απολαύσεις αλλά και πολυτελείς βίλες που χαρίζουν πραγματικά ένα όνειρο. Μουσική στη διαπασόν, χαρούμενες φωνές όλου του κόσμου, οι γλώσσες, χορός, συνδρομένα κορμιά, σφινάκια. Αυτή είναι η Ίος. Ένα ελληνικό νησί όπου εξέφρενη διασκέδαση παίρνει σάρκα και οστά. Άρα φέτος δεν θα λέμε μικρός, θα λέμε Ίος. Γιατί στην Ήο η διασκέδαση δεν βάζει φρένο και έχει όρια. 60 χωριά, τρεχούμενα νερά, άγρια βλάστηση, δάση που εναλλάσσονται με ονειρεμένες παραλίες, πολιτισμός του διαφορετικού, κυριολεκτικά ένας επίγειος παράδεισος. Η Ικαρία είναι ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις και ιδανική για όσους αγαπούν τις εναλλακτικές διακοπές. Έχω πάει, σας συστήνω. Εξάλλου, μην ξεχνάμε πως η Ικαρία διαθέτει τους δικούς της ρυθμούς σε όλα και αυτός είναι ένας λόγος που οι άνθρωποι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο ζουν περισσότερο. Ισχύει. Φολέγα Ανδρός. Το νησί με την ανώθευτη ομορφιά και τους χαλαρούς ρυθμούς θα σας κάνει έναν από αυτούς. Οι πλατείες με τα τραπεζάκια πλές στις παλιές εκκλησίες, ο κάθετος βράχος πάνω στον οποίο ισορροπεί η χώρα, τα ρακόμελα και η αίσθηση της παρέας είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν την ηρεμία και τη χαλάρωση στις διακοπές τους. Πάμε τώρα νότια της Πελοποννήσου. Έτσι, και ένας τόπος βγαλμένος από όνειρο, η Ελαφώνησος και η φιλιά στον φίλο μου τον Κοσμάτο Λιάρο. Ένα εξωτικό νησί, μόλις 19 χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια τεράστια παραδεισένια παραλία με ομορφιά πέρα κάθε φήμης. Φτάστε εδώ με κάθε τρόπο, με σκάφος, με τα πόδια, με μοτοσυκλέτα, με αυτοκίνητο. Και μετά ξεχάστε τον πολιτισμό. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μαγιό, καπέλο και αντιλιακό. Τι ωραία, γιατί μα τα λες αυτά? Για να δείτε που θα πάτε διακοπές. Μάη είναι, θα ξεκινήσουν οι άδειες σε λίγο. Άλλο ένα πολύ όμορφο νησί που η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι φέτος έτσι να πάω. Τους αδερφούς μου εκεί και περνάει πάρα πολύ όμορφα. Είναι η Σύφνος. Δεν έχω πάει εσύ. Πάρα πολύ όμορφο νησί επίσης. Μικρό, εμένα μου αρέσουν τα μικρά νησάκια, όμως αυτά που δεν έχουν πολύ, θες, πολύ ένταση κτλ. Εμένα μου αρέσει πολύ η Ικαρία όταν είχα πάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί και αδικημένο νησί, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και εναλλακτικό τουρισμό, δηλαδή πέρα από τον θρησκευτικό έχει και τουρισμό. Ετίνο θα πάω το 15 Αύγουστο φέτος. Σέρφετς, όπου γίνεται χαμός. Το ξέρω, αλλά κάθε φορά προσπαθώ τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια να πηγαίνω το 15 Αύγουστο. Γίνεται χαμός στην Τίνο το 15 Αύγουστο και δεν είναι πάρα πολύ όμορφη. Η Τίνος αξίζει να πας και Πάσχα. Πάσχα δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά αξίζει να πας εκεί τέλος Αυγούστου που είναι έτσι χαλαρά και όμορφα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μητροπολίτης μας πρέπει να είναι από την Τίνο. Έχω την αίσθηση, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές ότι έχει βρεθεί στην Τίνο για 15 Αυγούστου και λένε. Έχω την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρος, να σας πω ψέματα, δεν θέλω. Δεν το γνωρίζω. Αυτά λοιπόν είναι, τα ανεβάσαμε και σελίδα μας στο Facebook. Μπείτε να πάρετε ιδέες για τις διακοπές σας, να ξέρετε τι γίνεται ρε παιδί μου, να πείτε α, μπορεί να γίνει να πάω εκεί, μπορεί να πάω από εδώ. Λοιπόν, και τώρα θέλω την απόλυτη έτσι προσοχή σας και εσείς που μας βλέπετε μέσα από τη live μετάδοση, γιατί θα πούμε τα 10 πιο παράξενα επαγγέλματα στον κόσμο. Και θέλω να σχολιάζετε κιόλας, θέλω να στέκεστε σε αυτά. Τα 10 πιο παράξενα επαγγέλματα. Γιατί όντως είναι παράξενα. Άστο καλό. Δεν τα έχω ξαναματακούσει. Για πάμε να τα δούμε. Θα τα ακούσουμε όλοι μαζί και θα τα μάθουμε εδώ. Για πάμε. Για λοιπόν, πάμε. Ένα από τα πιο παράξενα επαγγέλματα στον κόσμο είναι ο γευσιγνώστης σκυλοτροφών. Υπάρχει. Ναι. Γιατί προφανώς αν το δώσουμε στο σκύλο δεν θα καταλάβει αν το αρέσει ή όχι, θα το φάει, δεν είναι. Και αν είναι καλή. Άρα να βάλεις κάποιον να το κάνει αυτό. Γιατί να μην βάλεις έναν άλλο σκύλο, ο οποίος θα δοκιμάζει και άμα του αρέσει θα το δείξει με την ουρά του που θα την πονήσει, θα κάνει γάμια. Καλά, την ουρά την πονάει ούτως ή άλλως. Υπάρχει άνθρωπος που πληρώνεται για να δοκιμάζει σκυλοτροφές φτιαγμένες από ένα μείγμα κοκάλων, εντοστίων και μπισκότων. Πόσο παίρνει αυτός? Πόσα παίρνει αυτός? Γιατί θα πρέπει να παίρνει πολλά για να το κάνει αυτό. Οι γευσιγνώστες καλούνται να τεστάρουν τη γεύση της τροφής, την υφή της και να τη συγκρίνουν με την τροφή που προορίζεται για τους ανθρώπους. Μάλιστα. Υπάρχει εταιρεία που έχει προσλάβει έναν τέτοιον, σου λέει. Καλέ, μπράβο, καλά κάνει δουλίτσα να υπάρχει στον κόσμο. Θέλω τα σχόλιά σας από κάτω, εκεί στη live μετάδοση, θέλω να τα σχολιάζουμε όλοι μαζί. Υποβρύχιος ντελιβεράς πίτσας. Πού θα πάει, στην Κουτσομούρα θα πάει πίτσα? Κάτσε, θα σου εξηγήσω, μην βιάζεσαι. Στον Καρχαρία, στον Πλανκτόν, στον Πάπτο Σφουγγαράκι. Μπορεί. Στον Πάτρικ, στο Αφήνο και τον Καλαμάρι και έχουν τις Καβουροπάτη. Ένα υποβρύχιο ξενοδοχείο στη Φλόριντα των ΗΠΑ παραλαμβάνει τις παραγγελίες του από έναν δίτη ντελιβερά. Είναι υποβρύχιο. Το ξενοδοχείο στη Φλόριντα, ο οποίος φορά την ειδική στολή και παραδίδει την πίτσα στους πελάτες του ξενοδοχείου. Όχι την πίτσα την Παπαδοπούλου, την πίτσα την Παπαδοπούλου προφανώς. Φαντάζεσαι, τέλειο. Γεια σας, ήρθα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επόπτης... Ποιο τραγούδι έλεγε η πίτσα Παπαδοπούλου? Ένα από τα τραγούδια της τώρα δεν μου έρχεται. Επόπτης στεγνώματος βογιάς. Ένας Άγγλος ξοδεύει. Και τι κάνει, πάει έτσι πάνω στον κύκλο να στέγνωσε και δεν μάθετε. Λοιπόν, επόπτης στεγνώματος μπογιάς υπάρχει και βρίσκεται στην Αγγλία, ο οποίος ξοδεύει τον χρόνο του παρακολουθώντας την μπογιά καθώς στεγνώνει. Στόχος της εργασίας του είναι να καταγράφει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται κάθε είδος μπογιάς, είτε είναι μπογιά για πλαστικό, για το ένα, για το άλλο, για να στεγνώσει ελέγχοντας παράλληλα την υφή της. Μάλιστα. Να μην αλλάξει η θήξη. Επαγγελματίας, αυτό το θέλω. Επαγγελματίας υπναράς. Εντάξει. Τι είναι, ο Χουζούρης από τα στροπουφάκια. Κάποιοι είναι πιο τυχεροί από άλλους όσον αφορά τον εργασιακό τομέα. Όπως είναι αυτός ο επαγγελματίας υπναράς. Καταλαβαίνει ο αδερφός μου για μας. Το οποίο τα καθήκοντα είναι να κοιμάται σε διαφορετικό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Στόχος της εργασίας του αυτής είναι να αξιολογήσει την ποιότητα των στρωμάτων του ξενοδοχείου. γράφοντας στο διαδίκτυο την κριτική του. Δηλαδή, συγγνώμη, τον πληρώνει να πηγαίνει να κοιμάται στα ξενοδοχεία για να δει αν είναι καλά τα κρεβάτια. Ναι. Ορίστε. Ωραία αυτά. Καταλάβατε τώρα γιατί φτάσαμε στην οικονομική κρίση γι' αυτά. Πάμε παρακάτω. Εκεί δεν έχουν οικονομική κρίση. Ναι. Μετακινητής Παγόβουνου. Η διεθνής περιπολία πάνω. Τι μετακινητής Παγόβουνου, μάνα μου, τι είναι η Άσα από το League of Legends. Μα δεν με αφήνεις να σου εξηγήσω. Τι ανίδια. Μισό λεπτάκι, θα σου πω. Η διεθνής περιπολία πάγων. Λοιπόν, ναι. Είναι τι υπάρχει. Διεθνής περιπολία πάγων. Και τι περιπολή, μην κλέψουν τον πάγο και τον πάνε από εδώ απέναντι. Μια περιπολία. Να απομακρύνει από τη θάλασσα τα παγόβουνα που ενδεχομένως ανακόπτουν την πορεία των πλοίων. Εξασφαλίζοντας λοιπόν την ασφαλή πλεύση του. Και πώς το μετακινεί, κάνει ακτίν και φεύγει. Τι είναι, Σούπερμαν. Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των πλοίων για τυχόν κινδύνους της θάλασσας. Να δεις που αυτή η υπηρεσία δημιουργήθηκε από τον Τιτανικό και μετά. Κάτι σαν αντίστοιχο με το λιμενικό που έχουμε εδώ, αλλά εκεί είναι για τα παγόβουνα η ειδική ομάδα. Μάλιστα. Δεν το είχαν φτιάξει πριν τον Τιτανικό, μην βουλιάξουν και πεθάνουν τόσοι άνθρωποι που βγουν. Αυτό, παιδιά, είναι. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα το έκανα, όχι και 5 εκατομμύρια ευρώ να μου έδιναν. 5 εκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη που τρώτε. Δεν υπάρχει περισσότερο. Άμα τρώτε. Κριτής οσμών. Ναι. Υπάρχει κάποιος λοιπόν που περνάει τον χρόνο του μυρίζοντας. Τι είναι, σκυλή. Οι επαγγελματίες του κλάδου. Και επαγγελματίες του κλάδου. Ναι. Περνάνε από εκπαίδευση. Είναι ένα meeting που κάνουν αυτοί, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Σαν το blackout στον Αντένα που πηγαίνανε μέσα και μυρίζανε και τη μυρωδιά πρέπει να καταλάβουν τι είναι αυτό. Καλούνται λοιπόν να μυρίσουν. Ναι. Πες το, εσύ το διάλεξε το θέμα. Πες το. Τα στόμα, τα πόδια και τις μασκάλες προκειμένου να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των οσμών σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, η ως χρυσή τους ελέγχεται με εξετάσεις κάθε μήνα. Για να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του. Κι άμα δεν έχει καλή άσκηση, σου κόβουν τη μύτη. Και είσαι τον Μάικλ Τζάξον χωρίς τις πλαστικές. Όχι. Δεν κάνεις αυτό το επάγγελμα. Δεν είσαι μετά επαγγελματίας του χώρου. Κατάλαβες, του κλάδου των κριτών οσμών. Ναι. Αφυπνιστής λιμπίντου. Για πάντα όμως. Γιατί κοιμάται η λιμπιντιόου. Όχι για σένα όμως, για τα πάντα. Τι εννοείς. Για τα ζωάκια. Τα αρκουδάκια αυτά που. Δεν περνάνε πάρα πολύ καλά γιατί δεν κάνουν συχνά. Τα πάντα που λέγαμε τότε που το αρσενικό σηκώνει τα πόδια έτσι και για να κάνει σεξ. Αυτό. Καθήκον λοιπόν του αφυπνιστή λιμπίντου για τα πάντα είναι να ενθαρρύνει τα ζώα. Κάτι πώς είναι στα. Ελά, γόρι μου, μπορείς ένα τέτοιο πράγμα. Πώς είναι στα shows που μπαίνει ένας και ενθαρρυντής και χαιρετοδάει μαζί με τον. Floor manager λέγεται αυτό. Αυτός. Να συνευρεθούν για την διαιώνιση του είδους. Έτσι αυτό που κάνουν είναι να ταΐζουν τα πάντα με τροφές που αυξάνουν τη λίμπη. Και τάκα-τάκα τα πάντα. Δεν κάνουν μετά. Σου λέει τα πάντα. Γι' αυτό σου λέει για να αυξήσουν τη λίμπη του για να κάνουν τάκα-τάκα τα πάντα. Κάνουν στο τέλος γιατί είναι και είδους που εξαφάνιζε. Δεν ξέρω, αλλά εγώ σου λέω έχω μείνει ακόμα στον προβληματισμό ότι το πάντα σου κάνει τα πόδια έτσι για να κάνει σεξ. Το αρσενικό κιόλας. Πιεστής χαλαρά. Πέτα που έλεγε. Ναι. Πιεστής επιβατών σε τρένα. Στην Ιαπωνία. Έλα αυτό. Να πηγαίνουμε μέσα, παρακαλώ, να λέει ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι, έχει τη φωτογραφία. Αχ, ναι, γιατί παιδιά εκεί στην Ιαπωνία είναι αυτό. Χαμός, ναι, στην Ιαπωνία μπαίνουν μέσα στο τρένο, στο μετρό ή οτιδήποτε. Είναι και τόσο κόσμο και πρέπει να το προλάβει και μπαίνουν μέσα και είναι όλοι έτσι, σαρδέλες, σε κονσέρβα. Οπότε του πιέζουν για να κλείσει η πόρτα. Θα το κάνουν αυτό και στην Αθήνα, λοιπόν, γιατί το ίδιο πρόβλημα έχουν στο μετρό. Προσληφθεί για να σπρώχνουν το πλήθος των επιβατών μέσα στα τρένα, εξασφαλίζοντας ότι θα επιβιβαστούν σε αυτά όσο το δυνατόν περισσότεροι. Παράλληλα, ελέγχουν τις πόρτες για να βεβαιωθούν ότι δεν έχουν κολλήσει σε αυτές αντικείμενα. Στη δουλειά. Επαγγελματίες μυρολογήτρες. Το συγκεκριμένο επάγγελμα για την Ελλάδα δεν είναι τόσο παράξενο, αφού στο παρελθόν υπήρχαν πολλές εξακουστές μυρολογήτρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι και στην Νοτιοανατολική Ασία το επάγγελμα είναι αρκετά διαδεδομένο, αφού ο πολιτισμός των συγκεκριμένων χωρών προβλέπει ότι ο νεκρός πρέπει να συνοδεύεται από τραγούδια, μυρολόγια στην επόμενη ζωή του. Με αγάπησε κάποιον που έφυγε. Που είναι αυτό σε πιο. Στην Νοτιοανατολική Ασία, αν έφυγε κάποιο σήμερα, Θεός χωρέσει τον από εμάς. Πάμε παρακάτω. Τώρα αυτό δεν θέλω να το πω. Θα προσπαθήσω. Ναι. φτιάχνω και τη φωνή, κατάλαβες. Ναι. Ανιχνευτής ασθενειών από τα αέρια. Τα αέρια του ανθρώπου. Την κορυφή της λίστας, λοιπόν, με τα πιο παράξενα επαγγέλματα καταλαμβάνουν οι ανιχνευτές των ασθενειών. Ναι. Μέσω των αερίων. Που καθήκουν. Έλα, όχι, όχι, θα το πεις. Θα το πεις. Όχι, θα το πεις, το διάλεξες το θέμα. Πες το, κυρία μου. Να μυρίζουν τα αέρια που απελευθερώνει ο οργανισμός. Τα πρίτς. Οι εκκενώσεις, για να το πούμε κόσμια. Μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ. Κάτσε, έχουμε σοβαρά θέματα εδώ. Δεν βλέπω εγώ σοβαρότητα. Ώστε να κατανοήσουν την αιτία των προβλημάτων υγείας που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Κατά καιρούς, λοιπόν, έχουν αντιμετωπίσει όγκους, μολύνσεις και διάφορες φλεγμονές από τη μυρωδιά. Ναι. Όσον αφορά την αμοιβή τους, δεν είναι καθόλου άσχημη, αφού αγγίζει τα $50,000 το χρόνο. Προφανώς για να είσαι τόσο άσχημες συνθήκες. Αλλά θέλω εγώ να πω τώρα κάτι. Αν κάποιος έχει φάει λαγό στη φάβο που το κρεμμυδάκι λίγο σου φέρνει μαζί με το λαγό κάποια αέρια λίγο περισσότερο άσχημα από τα συνηθισμένα. Μήπως παίρνει μπόνους ο κύριος αυτός. Να μάθουμε λίγο, δεν ξέρω. Πανικοβλύνομαι. Μέχρι να ξεπανικοβληθώ, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σας παρακαλώ. Τα φιλιά μας στον Αντώνη και στην Μαρία που μας ακούνε και μας έστειλαν εδώ μήνυμα. Ναι. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα εμείς. Έτσι και επιστρέφουμε, γιατί αυτά τα επαγγέλματα συνδυάζονται με το θέμα που σου έχω φέρει, τη νέα μόδα στα βιογραφικά. Αν θέλετε να στείλετε λοιπόν σε αυτές τις δουλειές που σας είπαμε βιογραφικό, μία είναι η λίστα, τη μάθετε μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Πού του κουρκούλι. Αυτό σου λέω, τα μαλλιά σου του κουρκούλι έχουν γίνει. Να έρθει και μια κελεκίδου εδώ πέρα. Δεν μπαίνω εγώ σε τακούνια για να κάνω την κελεκίδου. Το λέω από τώρα. Αυτό, την κέλη. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω εγώ. Να το δρίστε. Εδώ πέρα με βάζει κατευθείαν στη Μέγαν τη Μάρκλ. Είναι σημαντικό, θα πάω στο γάμο. Λοιπόν, ναι, τώρα, μην ξεχάσεις. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι αφού είπαμε τα περίεργα τα επαγγέλματα στον κόσμο, αν ψάχνεις δουλειά, υπάρχει ένας νέος πρωτότυπος εντυπωσιακός τρόπος που θα σε κάνει, λέει, να γίνεις η πρώτη επιλογή σε κάθε εργοδότη. Για πες το μου γι' αυτό. Αυτό κάναμε λάθος, γι' αυτό δεν έχουμε υπογράψει ακόμα. Τέτοιο βιογραφικό πρέπει να στείλουμε πέρυσι τον Οκτώβρη. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν πολλά πρότυπα, λοιπόν, το διαβάζουμε στο label news.gr. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πρότυπα αποστολής βιογραφικών και πολλές συμβουλές για το τέλειο βιογραφικό σημείωμα. Ζώντας όμως την εποχή της εικόνας και του βίντεο, υπάρχει ένας μόνος τρόπος για να κάνεις κάποιος τη διαφορά, και αυτός είναι το βίντεο βιογραφικό. Εντάξει, αυτό υπάρχει. Ναι, αλλά τώρα διαδόθηκε και στην Ελλάδα. Τόσα χρόνια ήταν έξω. Τώρα έχει πάει πολύ στην Ελλάδα. Τα 2 με 3 τελευταία χρόνια είναι διαδεδομένο και στην Ελλάδα πλέον. Ναι. Δηλαδή γίνεται και ζητάνε πολλές εταιρείες. Ναι. Ως εκ των πλείστων πολυεθνικές η αλήθεια είναι, αλλά okay, έχω δώσει βίντεο βιογραφικό όταν ήμουν στην παλιά την εταιρεία. Και το θεωρώ πολύ καλό. Λοιπόν, αρχίζει αυτή τώρα η τάση να κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα. Θέλω να το σκηνοθετήσεις, δηλαδή. Τι πρέπει να κάνεις. Εγώ. Ναι, αν θες να στείλεις ένα βίντεο CV. Τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, πρέπει να χαμογελάς συνεχώς. Εκεί μην είναι χαμογελαστή. Ωραία. Πρέπει να πεις το όνομα και το επίθετό σου αργά και καταράστη. Πρέπει να πεις το όνομά σου και το επίθετό σου αργά και καθαρά στην αρχή και στο τέλος του βίντεο. Κάνε μια πρόβα. Την έχασε τη δουλειά. Αργά και καθαρά, παρακαλώ. Για 0,90 σε παίρνουμε αυτή τη φωνή. Πάμε παρακάτω. Κάντε, λέει, ένα όσο το δυνατόν πιο σύντομο βίντεο χωρίς να παραλείψετε σημεία κλειδιά. Δηλαδή, μην το κάνεις και 2 ώρες βίντεο να πεις όλη την ιστορία, να δείξεις και τα γενοφάσκια σου φωτογραφία. Φαντάζεσαι. Πες, ξεκίνησα εκεί, γεια σας. Εδώ είναι που τρώω το πρώτο μου παγωτό. Εδώ είναι που μου πήρε ο ξάδερφος το κοκοράκι μου. Πού είναι το κοκοράκι, θέλω το κοκοράκι. Το πρώτο παγωτό που έφερα στη μάτσα πάρα πολύ τη ζωή μου. Γιατί μου έπεσε πάνω στο φόρεμά μου. Λοιπόν, αναφέρετε, λέει, τα σημαντικότερα σημεία της εμπειρίας και των προσόντων σας. Τι προσόντα έχεις? Πολλά. Γιατί πας εκεί να το δείξεις? Πήγα εδώ για να μην το δείξω στην κάμερα. Εγώ αυτό που σε σκέφτηκα. Τα αυτά της έλεγα, κυρίες και κύριοι, το είπα. Αν δεν ήθελες να σε σώσω, να τα. Τα έχεις ξεχάσει χρόνια. Συμπεριλάβετε, λέει, μερικά από τα πράγματα που σας αρέσουν. Τι σου αρέσει, Βάσια Πανοπούλου? Ξέρω εγώ, αθλητισμός. Ναι, κι άλλο. Το κινηματογραφός. Ναι, κι άλλο ένα. 3 να είναι καλά. Το διάβασμα, μ' αρέσει. Τονίστε, λέει, τα δυνατά σας σημεία και το πώς αυτά θα μπορούσαν να προσδώσουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Δεν είναι αυτό, μην το βάλεις, πάλι κάτι άλλο. Βάλε τα μαλλιά σου, που είναι σαν το κουρκούλι. Δεν είναι σαν το κουρκούλι. Ναι, αλλά πες ότι είναι καλλιτεχνικά, κατάλαβες γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Σαν το τριαντάφυλλο. Δηλαδή, τα παλιά του τριαντάφυλλου. Ναι, δεν είχε τόσο πολύ σγουρό μαλλί το κουρκούλι. Είχε σγουρό μαλλί το κουρκούλι. Είχε κάποτε σγουρό μαλλί, όταν το φριζάριζε, όταν τέλειωνε το νούμερό του στο μαγαζί που τραγούδαγε. Όχι, ο τριαντάφυλλος είχε. Καλά, ο τριαντάφυλλος είχε από μόνος του, αλλά ο κουρκούλης κάποια στιγμή, έτσι όπως τα έφτιαχνε τα μαλλιά του, στις 3-4 ώρα το ξημέρωμα, τον έχω πετύχει. Ήταν έτσι τα μαλλιά του πάνω. Σαν του Βασιλικού. Αυτό. Σαν τα δικά μου όταν έκανα την ισιωτική. Και στο τέλος πρέπει να ευχαριστήσεις στο τέλος. Πρέπει να πεις ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Προσπαθήστε να διατηρήσετε, λέει, το βίντεο σε μικρούς χρόνους. Κοίτα, αυτό το λέγαμε ούτως ή άλλως και στα βιογραφικά τα. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Οι εργοδότες δεν έχουν αρκετό χρόνο, λέει, για μεγάλα βίντεο, ούτε και αυτό είναι κάτι που θα τους διευκολύνει όταν θα έρθει η στιγμή να συγκρίνουν βιογραφικά. Μπορείτε να τολμήσετε, λέει, ένα βίντεο CV ή ακόμη να το επισυνάψετε ως συνοδευτικό του πρότυπου βιογραφικού σας. Μπράβο. Εσείς που ψάχνεστε και θέλετε να κάνετε τη διαφορά. Ναι. Η λεπτομέρεια, λοιπόν, κάνει τη διαφορά εκεί καταλήγουμε. Από τώρα δηλαδή, τι θα φόραγες εσύ, ας πούμε, ρε παιδί μου, να δώσουμε και άλλες συμβουλές εμείς πέρα από αυτές που δίνει το Label News. Τι θα φόραγες σε ένα βίντεο CV, συγγνώμη. Κοίτα, σίγουρα δεν θα φόραγα με αυτά που κλείω όλη μέρα με κολάν και φόρμες κτλ. Γιατί αναδεικνύουν τα προσόντα σου. Θα φόραγα κάτι άλλο έτσι πιο επίσημο. Δηλαδή. Ενδεχομένως ότι θα φόραγα όταν πήγαινα και από κοντά. Με τζιν σίγουρα θα πήγαινα. Έτσι. Οπότε κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Εσείς τι θα κάνατε ένα βίντεο βιογραφικό, αγαπημένοι ακροατές? Στείλτε μας ένα μήνυμα στη live μετάδοσή μας ή στη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στη 4 Star FM 97,1. Ή μπορείτε να μας στείλετε στο Twitter και στο Instagram σελίδες με ραντεβού Star FM ή απλώς να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού Star FM για να μας απαντήσετε. Τι θα κάνετε, ένα βιογραφικό, ένα βίντεο CV. Ας πούμε, αγαπημένοι ακροατές, έχετε κάνει. Θα μπείτε σε αυτή τη νέα τάση, θα βγείτε από αυτή τη νέα τάση. Εμείς θα βγούμε για διαφημίσεις, γιατί πάει 5:30 και θα επιστρέψουμε στο τελευταίο μας μισάωρο. Διότι στο τελευταίο μας μισάωρο. Μπορώ να ακούσω λίγο τον κύριο που είχα χθες. Κυρία Βάσο Καλαργίδου. Έτσι, θέλω να τον ακούσω λίγο. Μέχρι να τον ακούσεις, γιατί το φλερτ φέρνει το σεξ. Γιατί χθες τα σχολιάσα μόνοι μου. Δεν τα θέλω να το σχολιάσω. Θέλω πραγματικά να το σχολιάσεις εδώ που είμαστε. Το πόσο έχει εντρυφήσει αυτός ο άνθρωπος στο κομμάτι φλερτ. Σίγουρα δεν ήταν κάποιος καλεσμένος στην Ανίτα Πάνια, ας πούμε. Όχι. Κάνει δικά του βίντεο και έχει ακόμα περισσότερα στο YouTube. Και αναλύει πολύ επιστημονικά. Έτσι, και δεν μάθαμε πώς λέγεται. Εγώ θα τον ονομάσω Γιώργος ο Καταφερτζής. Και με αυτό το ηχητικό λοιπόν. Ο πομποδέκτης. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και θα επιστρέψουμε μουσικά. Και θα σου φέρω τα καλύτερα μέρη για να κάνεις σεξ αν το κρεβάτι σε κούρασε. Ναι. Και θα σου πω και πώς τα social media σε παρακολουθούν σύμφωνα με νέα έρευνα. Φύγαμε. Λοιπόν, θέλω να σε ξαναδώ. Κύριο Γιώργο. Σχολίασε λίγο τον κύριο Γιώργο. Κοίταξε, ο κύριος ο Γιώργος ο Κατεφερτζής, εγώ έτσι τον ονομάζω, πια. Έχει κάνει το φλόρ την επιστήμη. Και έτσι πρέπει να είναι. Ο πομπός, ο δέκτης. Ναι, αλλά γιατί πρέπει να όλα τα εκλογικεύουμε, ρε παιδιά. Να μην είναι. Όχι. Δεν είναι αυτό που είπες χθες. Είχες δίκιο. Μην πείτε για το σκουλαρίκι, άμα θέλετε να φλετάρετε. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να γυρίσει και να σας πει: τι ωραία σκουλαρίκι, έχω το ίδιο σε μπλε. Ποτέ δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Αχ, Παναγία μου, χθες είχε πάρα πολύ πλάκα τα θέματα. Θα κάνουμε κάτι τέτοια. Θα κάνουμε σιγά-σιγά τέτοιο. Και αφού είπες για το φλερτ, θα σου πω λοιπόν εγώ τα 10 καλύτερα μέρη για να κάνεις σεξ αν το κρεβάτι σε κούρασε, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις, αλλά το κρεβάτι μπούχτισες να βλέπεις ένα στρώμα, 3 τάβλες και 2 υποσέντονα. Ας πούμε ένα πράγμα. Την επόμενη φορά. Κατευθείαν μπαίνω εδώ και βλέπω αυτά. Okay. Τέλεια. Α, διγαλέ. Πολύ ωραία. Α, μου τα έλεγαν τα παιδιά. Λοιπόν, την επόμενη φορά λοιπόν που θα κάνετε σεξ, μην βιαστείτε να κατευθυνθείτε στο δωμάτιο. Αλλού. Λοιπόν. Ανάλογα με τη διάθεση και την φάση της σχέσης, καλό είναι να αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Τώρα το κρεβάτι είναι το πιο βολικό μέρος, ειδικά αν έχει προηγηθεί έτσι ένα 10ωρο στη δουλειά ή αν έχετε παιδιά, οπότε υπάρχει έτσι ένα βόλεμα. Αλλά δεν είναι και το τόσο ενδιαφέρον μέρος. Το σεξ σε άλλο δωμάτιο, εκτός της κρεβατοκάμαρας, είναι μια ένεση ενθουσιασμού και είναι και πιο άβολο. Λοιπόν. Μία έρευνα που έγινε, λέει, για λογαριασμό της εταιρείας House Method αποκαλύπτει, λέει, τα πιο δημοφιλή μέρη για σεξ μέσα στο σπίτι και θα σου δώσει ιδέες για τα δωμάτια στα οποία μπορεί να τα πείτε και χωρίς ρούχα. Άλλο ένα επάγγελμα το οποίο δεν αναφέραμε. Ποιο? Λογικά, για House Method. Ναι, δηλαδή αυτοί που ανήκουν σε αυτή την εταιρεία. Η εταιρεία είναι συγκεκριμένη, αναλύει όλα όσα πρέπει να κάνουν άνθρωποι στο σπίτι και τι κάνει ένας άνθρωπος. Ναι, ψυχολόγοι. Για να καταλήξουν σε αυτή την έρευνα. Αυτό θέλω να πω. Το δοκιμάσανε, κάνανε σεξ εδώ, κάνανε σεξ εκεί, κάνανε σεξ παραπέρα. Από όπου τη σεξ θα έπεσε. Στην έρευνα λοιπόν συμμετέχουν 1048 άντρες και γυναίκες από 18 έως 80 ετών, οι οποίοι συγκατοικούν με τους συντρόφους τους. Λοιπόν, ποια σημεία αναδείχθηκαν τα πιο σεξι δωμάτια του σπιτιού? Νούμερο 1. Με 96,6% το σαλόνι. Με νι, με αυτό το νι, γιατί είμαστε και στη Λαμία. Νούμερο 2, με 82,8% στο μπάνιο. Ναι, βολεύει και είναι και καλό. Νούμερο 4, νούμερο 3, συγγνώμη. Ξενώνας, δωμάτιο ξένων, δωμάτιο υπηρεσίας, με 56,6%. Ειδικά αν έχεις και υπηρεσία, και λείπει η υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν μας βλέπει, γίνεται η δουλειά. Υπηρεσία, που είχα να τα ακούσω από το βουτσά που έπαιζε τον Αντώνη. Καντίνα. Σαλαβάκι. Νούμερο 4. Ναι. Νούμερο 4. Κουζίνα. 57,5%. Να έχετε πλύνει τον νεροχύτη μόνο. Μην μπείτε πάνω στο. Έχετε μαγειρέψει χοιρινό με πιλάφι, ας πούμε, και κάτσετε πάνω στο πιλάφι και. Νούμερο 5. Τραπεζαρία. Μαζεμένη. Μην χαλάσετε κατασημικά. 38,9%. Νούμερο 6. Υπόγειο, εκτός αν έχετε καταρρίδες, δεν σας το συνιστώ. 41,5%. Υπόγειο. Ναι, στο υπόγειο. Στην υπόγα. Είναι πολύ καλό. Γκράζ. 41,5% το υπόγειο. Και πάμε στο 26,6% και στην 7η θέση με τον γκράζ. Εκεί πάνω σε ένα καπό. Το αυτοκίνητο. Ναι, οκ. Να κάνει και αντίσταση. 8. Στο καπό. Πού? Δεν θα στα μάθω εγώ, βρες κάποιο να στα μάθει. Πήρε και στη Βανέσα εκεί τους αγαπημένους συναδέλφους κινηματογραφιστές, παρακαλώ. Και πάμε λοιπόν και στο νούμερο 8. Μας ακούνε. Αν έχετε πίσω μπαλκόνι, πηγαίνετε. Το 25,3% το πηγαίνει. Και είναι και σωστό αυτό το πίσω μπαλκόνι, γιατί το πίσω μπαλκόνι συνήθως βλέπεις έναν ανακάλυπτο, οπότε δεν σε νοιάζει. Έτσι και μια θέα από πάνω και τελείωσες. Αν έχεις τώρα παιδικό δωμάτιο και το παιδί σου λείπει. Κάντο. Έτσι είπαν οι άνθρωποι. 12,1% το κάνει στο παιδικό δωμάτιο. Όχι. Και αν δεν έχεις παιδί και το έχεις φτιάξει γιατί περιμένεις να έρθει ένα παιδί, κάντο το εκεί. Όχι. Νούμερο 10. Όχι. Στην αυλή. Στην αυλίτσα. Στην αυλίτσα. 8%. Ενδιαφέρον λέει όμως, έχει και το. Βέβαια στην αυλή θα σας δει ο κόσμος, παιδιά. Φωνάξτε και το σιρενάκι να το πάρει κάμερα. Ενδιαφέρον λέει, έχει και το κομμάτι της έρευνας που έδειξε σε ποια δωμάτια του σπιτιού, εκτός από τη κρεβατοκάμαρα, κάνουν σεξ τα ζευγάρια που είναι γονείς. Άκου τώρα, οι γονείς που κάνουν σεξ. Στο μπάνιο, στο δωμάτιο των ξένων, στο γραφείο, στο υπόγειο, στο πλυσταριό. Όπως έλεγε η Ασπασία Βαρδάτσικο από τον Τολτσεβίτα, μου μαγάρισε το πλησταριό, επανειλημμένος. Στον γκαράζ, στην αυλή και τώρα το χειρότερο, στην ντουλάπα. Και άμα δεν σε πιάσει κλειστοφοβία, θα είσαι τυχερή. Γιατί παιδιά, εδώ εμένα με πιάσει κλειστοφοβία στην ντουλάπα. Όταν λες την ντουλάπα, αυτά τα σύγχρονα τώρα που έχουν βγει δωμάτια, ντουλάπα ή ντουλάπα κανονική που ξέρουμε. Ντουλάπα κανονική. Εγώ, κοίταξε, προσωπική ιστορία. Μου το έχουν κάνει πρόταση, δεν το κάνω, είμαι κλειστοφοβικός. Και πες ότι κάνεις λίγο μία-δύο-τρεις κινήσεις και η ντουλάπα δεν είναι καρφωμένη καλά στον τοίχο και βέρτεις έτσι και κλείνεσαι στην ντουλάπα. Ποιος θα έρθει να σε μαζέψει. Ευχαριστώ. Θανάσης Περιβολιώτης και Αθλητικό Δελτίο. Αθλητικό Δελτίο starsports.gr και επανερχόμαστε εδώ. Να σας πω λίγο για τα ροζ φλαμίγκο θέλω. Τα ροζ φλαμίγκο. Έχουν πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχουν τα ροζ φλαμίγκο. Πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε λίγο να τα σώσουμε. Γιατί? Έχουν μεγάλο θέμα, θα σου πω λίγο. Να μου πεις. Υπάρχουν τα ροζ φλαμίγκο. Έχω ανησυχήσει από την ώρα που μου το είπες. Εγώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο, τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο, εδώ τον ηθοποιό μας. Είναι στην Κρήτη, να πούμε. Τον Κωνσταντίνο. Τον Τσιμπούκα. Κωνσταντίνε! Είναι στην Κρήτη ο Κωνσταντίνος και συμμετέχει στην παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα. Το είδα στο Instagram που το ανέβασε. Ρέβα Παπαθανασίου. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα δημιουργήσει και θα καλλιτεχνήσει. Θα δημιουργήσει. Και μην ξεχάσετε, εσείς την άλλη Τετάρτη δημιουργούμε και στη Στυλίδα. Είναι τόσο ωραίο να πηγαίνουν παιδιά εδώ, τα οποία όμως μας είπε ότι ξεκίνησε ερασιτεχνικά, αλλά στο τέλος μπορεί να του βγήκε. Ρε παιδί μου, το Ρτσακ είναι πάρα πολύ ωραίο στην παράσταση. Είναι πάρα πολύ ωραίος και πολύ ήταν μάλλον. Εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ στην παράσταση. 6 παραστάσεις έγιναν και οι 6 ήταν παιδιά. Sold out. Γεμάτο το θέατρο. Όπως και. Έρχεται και η Αριζόνα, παράσταση αυτή στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Αλλά και στη Στυλίδα. Και στη Στυλίδα έρχεται και ο Γιώργος Γαλίτης την Τετάρτη 22 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος έχει, στο κτίριο ΟΣΚ στην Στυλίδα, με το ταραδίκι ανάποδα. Ταραδίκια ανάποδα. Να είστε όλοι εκεί, είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Έχει εξελιχθεί, αν είστε από εκείνους που την έχουν δει πριν από καιρό. Μόνο 13 μονόλογους. Τώρα έχουν γίνει 7. Μάλλον ήταν 7 και έγιναν 12. Παιδιά. Όσοι έχετε δει την πρώτη παράσταση που είχε κάνει τότε πρεμιέρα στο θέατρο Ηλιάρτη στην Αθήνα στον Γκάζι, δεν έχει καμία σχέση το τότε με το τώρα. Έχουν εξελιχθεί, όλοι οι ρόλοι έχουν αλλάξει, οι ρόλοι έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Μιλάμε να τον έχουμε και εδώ καλεσμένο πριν την παράσταση. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και πες μου τώρα τι έγινε με τα φλαμίγκο, εγώ τώρα ανησυχώ όμως. Ανησυχώ για τα φλαμίγκα. Να πούμε ότι και αύριο δεν θα είμαστε μόνοι μας εδώ πέρα. Όχι, θα έχουμε παρέα και θα το μάθετε στη σελίδα μας στο Facebook αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Θα το δείτε μόλις ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Είναι καιρός όμως να σώσουμε τα ροζ φλαμίγκο. Που όλοι θυμόμαστε από πέρυσι τι είχε γίνει ένας πανικός με τα ροζ φλαμίγκο. Είχαμε πει και εδώ ότι υπάρχει πλέον φλαμίγκο για 6 άτομα. Ναι. Ολόκληρη παρέα πάμε. Καλέ, μια χαρά βγαίνουμε εμείς σαν παρέα όμως 6 άτομα. Να τα, μια χαρά βγήκαμε, πάμε να το πάρουμε. Τι έγινε τώρα με τα φλαμίγκα? Έχει βγει hashtag λοιπόν, Save Flamingo. Είναι μια πρωτοβουλία του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, στο οποίο βρίσκονται πραγματικά ροζ φλαμίγκο. Αυτά τα υπέροχα πτηνά αξίζουν όχι μόνο την αγάπη και την φροντίδα του κοινού, αλλά αξίζουν με πάσα βεβαιότητα και την προσοχή σου, μας λέει το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Το οποίο έκανε ένα βίντεο από το μέρος εκεί, μάλλον ενδεχομένως, που έχει βάλει μέσα ψεύτικα φλαμίγκο. Και θέλει να μας πει ότι αυτά τα πτηνά που προέρχονται και. Από πού προέρχονται, μάλλον θέλει να μάθουμε, πώς τρέφονται, πώς αναπαράγονται και άλλα πολλά θαυμαστά έτσι, πράγματα είναι σαν. Πώς το πω, σαν διαφημιστική καμπάνια που κάνει το αντικειμενικό πάρκο, έτσι ώστε την επόμενη φορά που το δικό σου ή κάποιο άλλο παιδί δει ένα ροζ φλαμίγκο να ξέρει κάποια πράγματα πιο σωστά από ότι μόνο ότι είναι ροζ φουσκωτό και ότι το πήρε ο μπαμπάς όταν έκλαιγε πολύ. Και εγώ επίσης θέλω να σας πω, μην αρχίσετε τώρα και κάνετε το hashtag Save Flamingo, αγκαλιά με τα φλαμίγκο στην παραλία. Παντού. Γιατί τους έχω ικανούς. Μάλιστα, και αυτό παίζει παντού, Παίζει παντού αυτό, έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, σε εκείνους που λατρεύουν κάθε τι που αφορά τα ροζ φλαμίγκο και ζητούν όλο ένα και περισσότερα σε κάθε πιθανή μορφή, αλλά και στους άλλους εκείνους που βαρέθηκαν να βλέπουν αυτή την εικόνα στα social media κτλ. Με τα ψεύτικα φλαμίγκο εννοούμε. Οπότε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο θέλει να προσεγγίσει και τα δύο αυτά στρατόπεδα, και σε αυτή που τα έχουμε αγαπήσει και αυτή που τα έχουμε συσταθεί πλέον. Θέλουν να τα βλέπουν, δεν θέλουν τίποτα ροζ. Να τα γνωρίσουν καλύτερα. Τέλεια. Μάλιστα. Πού τραγούδαγα εγώ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πραγματικά κάπου θα τραγούδαγε. Δεν ξέρω. Να πάρουμε τον Τάκη Ζαχαράτο να τραγουδίσετε μαζί με τη Μύρια Μαπλού. Όχι, ξέρεις τι συμβαίνει. Επειδή είναι αυτός ο καιρός έτσι, αυτό που έλεγα και χθες λέω πριν λίγο με τα παιδιά του κοντρόλ, είναι ότι οι θερμοκρασίες την ημέρα είναι καλοκαιρινές. Το βράδυ όμως δεν είναι. Εγώ όμως δεν μπορώ να τη φορέσω αυτή τη ζακέτα. Με πνίγει, με περιορίζει. Περιορίζεσαι. Περιορίζομαι. Βάλε μια ζακέτα και βάλε ένα μπρετσάκι. Από πάνω το έχεις να θεωρήσει ότι έχεις ένα μπρετσάκι έξω. Λοιπόν, και πριν εμείς, γιατί πήγε παρά 10. Και μετά λες για εμένα αυτό που είπα για την Ήμπιζα. Εμένα μ' αρέσει. Το βρήκα εφέστη και μπράβο που το είπα. Να το ξαναπώ τώρα για αυτούς που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Όχι, γιατί θα παγώσει περισσότερο. Δεν θέλει να το πω. Όχι, δεν θέλω να το πει. Όχι, δεν θέλω να το πει. Να δούμε και αυτοί που πήγαν τώρα στην παρέα. Να κάνουν rewind το βίντεο στο YouTube. Να. Ευχαριστώ. Και θέλω λοιπόν να σε πάω στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Κάτι που βγάζει το label news.gr. Κάτι λέει για τα social media, λένε πολλοί. Το βουλωσές. Λοιπόν, όσο και αν δεν θέλετε να το πιστέψετε, το smartphone μπορεί να διαρρέει, λέει, τα βαθύτερα μυστικά μας. Λοιπόν, εγώ θα το πω. Λέει τέλος πάντων, πού θα πας διακοπές? Ήμπιζα. Εσύ? Εγώ ήλπιζα. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, κυρία Βάσο Καλαργίδου, έτσι αυθόρμητο να βγει από το κοινό. Τέλειο, γιατί ήταν πάρα πολύ μας διακατέχει εδώ μέσα και η γλύκα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και να ξέρεις ότι το είπα στα 6 άτομα που ήμασταν μαζί το πρωί και τους άρεσε πάρα πολύ. Και ένα ξεροχειροκρότημα που τους άρεσε και στα 6 άτομα. Και τα 2 άτομα του κοντρόλ. 8. Και αν μπορεί το Δαφνή να πάρει τηλέφωνο να στείλει διπλές προσκλήσεις για ένα αναγνωριστικό. Μόνο σε σένα δεν άρεσε. Αφού δεν μ' άρεσε. Παρακαλώ, αγαπητοί ακροατές, πείτε μου αν σας άρεσε ή όχι. Το συγκεκριμένο. Εγώ σταματάω τώρα την εκπομπή. Γεια σας. Δεν θέλω. Έλα, πες μας για τα social media. Δεν θέλω. Παρακαλώ. Δεν θέλω. Παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό. Στραμπαγιά. Όχι, δεν θέλω να πω. Πες για τα social media. Δεν θέλω να πω. Θα πω εγώ. τρίγωνα. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το smartphone μας μπορεί να διαρρεύσει πολλά μυστικά μας σε χρονικές στιγμές που δεν το περιμένουμε μέσα από τα social media. Γιατί ακόμα και εκείνα που έχεις ένα απλό login, ας πούμε, έχεις φτιάξει ένα δεύτερο προφίλ το οποίο το έχεις, το λες μπάμπης τρουμπούκης και δεν έχεις ούτε έναν φίλο και το κάνεις μόνο για να κάνεις login. Ή ένα mail που λέγεται. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, συγγνώμη λίγο, τι είναι αυτό. Μου στέλνει η ασκούμενη μου πώς έχουν τρέξει. Κουράγιο. Για παράδειγμα, το Instagram μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφική σας, λέει, μηχανή και το μικρόφωνο για να εγγράψει ήχο και να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο χωρίς να πάρει καμία έγκρισή μας. Παράλληλα, το Gmail μπορεί να διαβάσει και να τροποποιήσει τις επαφές του τηλεφώνου μας, ενώ το Viber έχει την ακριβή τοποθεσία του GPS ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το Facebook έρχεται όμως, λέει, ως αρχηγός των παραπάνω, μιας και μπορεί να διαβάσει όλα τα μηνύματα όποτε αυτό θελήσει. Και όλα αυτά τα λέει ο Βλάνταν ο Τζόρελ, ο διευθυντής του Σερβικού Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματος ΣΕΡ, το οποίο εκστρατεύει για τις ελευθερίες στο διαδίκτυο. Και συνεχίζει λέγοντας πως με 6 free apps, όπως το Facebook στο κινητό μας, παρέχετε σχεδόν όλα τα μεταδεδομένα που υπάρχουν, λέει, στο τηλέφωνό σας. Έχουν άδεια πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ποιος τηλεφώνησε, αλλά και πόση ώρα κράτησε η κλήση. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν επεκτείνει σημαντικά την οικειότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγουμε. Και αυτό τώρα έχει δημιουργηθεί μια εκστρατεία η οποία ξεκίνησε από το μη κερδοσκοπικό Σερβικό Ίδρυμα ΣΕΑΡ και θα αρχίσει σιγά σιγά να πηγαίνει Ευρώπη και Αμερική για να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους για το τι κάνουν μέσω των social media και μέσω των smartphone. Αυτό. Μάλιστα. Προσέχτε. Να προσέχετε. Και είναι και 54, αποχαιρετιστείτε. Λοιπόν, και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, θέλω να σου πω ότι και θα το σχολιάσουμε εκτενέστερα αύριο, γιατί είναι ένα τέτοιο. Στο Airbnb των γυμνιστών πρέπει να κοιτάς. Α, το έχω έτοιμο θέμα για το label news αυτό, ναι. Πρέπει να κοιτάς μόνο στα μάτια. Ναι, παιδιά. Διότι στο Airbnb των γυμνιστών υπάρχουν μέσα γυμνιστές. Και όπως καταλαβαίνετε, καλησπέρα και καλή βραδιά. Θέλω το χέρι μου να κολλήσουμε και εσύ. Κάνε λίγο μετά έτσι και την κεφαλή. Εντάξει, σου φύγει κάποιο. Στο Airbnb των γυμνιστών πρέπει να κοιτάς μόνο στα μάτια. Θα το σχολιάσουμε εκτενέστερα αύριο. Γιατί τώρα θα σας αφήσουμε έτσι όμορφα και μουσικά. Θα πούμε ότι πρέπει να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα μας. Έτσι, 4 με 6 με τα βραβεία μας και παρέα κιόλας, την οποία θα τη μάθετε παρέα, μέσα από τα social media. Δυνατή παρέα, να πω ένα στοιχείο. Θα τον έχουμε και πολύ σύντομα την Κυριακή, μου σου πω. Άντε. Ναι. Θα βγει για καφέ, ας πούμε. Όχι για καφέ. Θα είναι εδώ, κοντά μας. Μαζί μας εδώ. Όχι εδώ στο Star, γιατί δεν έχουμε εκπομπή Κυριακή. Προφανώς. Αλλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Καλαργύρου να τον έχει την Κυριακή. Στην υπάρξη. Αφού έχει εκπομπή. Στην υπάρξη θα είναι ο αγαπημένος αυτός καλλιτέχνης. Θα μάθετε μόλις ολοκληρώσει. Όλοι έχουμε καταλάβει τώρα και εσύ είναι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Ποιον έχεις καταλάβει? Ένας κύριος που μαθαίνει ξένες γλώσσες. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, εμένα μ' άρεσε. Λοιπόν, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή, μάλλον η αθλητική ραδιοφημίδα της SportAE και η σύνδεση με τον Άλφα 989 και η σύνδεση με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Ενώ στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας, στις 8:30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star Κεντρικής Ελλάδας με τη Λένα Παρασκευά και στις 10 η εκπομπή Business Plan με τη Βίκη Κοτσιμπού. Συνεχής ενημέρωση μέσα από τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον Star FM 97,1. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4 με τα βραβεία μας και παρέα. Παρέα, δυνατή παρέα. Φιλάκια πολλά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα με τους αγαπημένους σας, να διασκεδάσετε, να πιείτε έναν καφέ και άμα δουλεύετε, καλή δουλειά. Γεια σας.